Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση. Και καλή εβδομάδα να πούμε, μιας και που δεν τα είπαμε χθες, καθαρά Δευτέρα, και επίσης να ευχηθούμε σε όλους καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα τις επόμενες δύο ώρες. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε και να παρακολουθήσουμε καταρχάς μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Μήνυμα ότι η μάχη της ακρίβειας θα συνεχιστεί καθώς δεν θα γίνεται ανεκτή η κερδοσκοπία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τακτική μηνιαία συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι παράνομες πράξεις σε πανεπιστήμια δεν θα γίνουν ανεκτές, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει το αυτονόητο, η διαγραφή των φοιτητών που παρανομούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τις Βρετανικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, επισημένοντας ότι σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν θα υπήρχε η ανοχή που επιδεικνύεται ορισμένες φορές για τέτοιου είδους φαινόμενα. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε ένας έντονος μήνας σημαντικών κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε αρχικά ότι η προσοχή στρέφεται σε θέματα καθημερινότητας. Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της υγείας, λέγοντας ότι δεν γίνεται να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων και πρέπει οι συμπολίτες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να είναι ισότιμοι σε αυτό το θέμα. Εκτίμησε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. 4 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας των αρχών για υπόθεση εξώθησης στην Πορνεία ανήλικων κοριτσιών σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Όπως αναφέρει η αστυνομία, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων σχεδιάστηκε και συντονίστηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση το διήμερο 17 και 18 Μαρτίου σε Βύρωνα, Εγάλεο και πλατείες Αττικής και Ομονίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων μία 25χρονη, ένας 25χρονος, ένας 54χρονος και μία 29χρονη για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή, άπαξ και κατ' εξακολούθηση. Η 25χρονη συνελήφθη επιπρόσθετα και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών βάσει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της. Ειδικότερα, η 25χρονη από το καλοκαίρι του 2023 στρατολόγησε 7 ανήλικα κορίτσια που είχαν συμπληρώσει τα 14 έτη, αφού προηγουμένως είχε αναπτύξει φιλική σχέση μαζί τους, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση συναντήσεων με πελάτες με σκοπό τη γενετήση εκμετάλλευσή τους σε ξενοδοχεία ή μη διαμονή στο κέντρο της Αθήνας. Το μήνυμα ότι η πολιτεία και η αστυνομία παρεμβαίνει όπου και όποτε χρειαστεί και η εποχή της ανομίας χωρίς συνέπειες στα πανεπιστήμια έχει τελειώσει, έστειλε ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης σήμερα το πρωί με αφορμή τις επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας το Σαββατοκύριακο σε Πανεπιστημίουπολη και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι θα επανέλθουν οι πενθήμερες αποβολές για περιστατικά μπούλινγκ σε σχολεία. Ειδικά για το μπούλινγκ στα σχολεία, ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε στην πλατφόρμα που ετοιμάζεται για την αποτύπωση περιστατικών με επώνυμες καταγγελίες. Όπως προανήγγειλε, θα υπάρξει εθνικής κλίμακας καμπάνια, αλλά και μια αλλαγή στο πλαίσιο συνεπειών. Θα επανέλθει η πενθήμερη αποβολή για περιπτώσεις μπούλινγκ στα σχολεία. Δεύτερη αλλαγή είναι ότι θα επανέλθει ο διαχωρισμός της απουσίας σε αδικαιολόγητη και δικαιολογημένη, κρατώντας τον ίδιο αριθμό απουσιών που έχουμε σήμερα και ταυτόχρονα θα υπάρξει διευκόλυνση στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για το θήτη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης. Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται για σήμερα Τρίτη αλλά και αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν άστατο καιρό και για αύριο και το ίδιο αναμένεται να συμβεί κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι βροχές τοπικού χαρακτήρα που εκδηλώνονται τις πρωινές ώρες προοδευτικά θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας και περιοχές της Κρήτης, ενώ μέχρι το βράδυ σήμερα θα επεκταθούν στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. We'll be right back.
Για λέτε τώρα να ξεκινήσουμε να βλέπουμε την επικαιρότητα σε επίπεδο Θεσσαλίας. Εδώ μαζί μου η Ιωάννα Μπουροπούλου για να δούμε τα κυρίαρχα θέματα. Ιωάννα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα που σήμερα τη λέμε. Και πριν ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, δηλαδή περάσουμε στα δύσκολα έτσι, θέματα της ημέρας, πολλά δεν είναι και καθόλου ευχάριστα, πάμε να δούμε τι έγινε. Ή μάλλον μια μικρή γεύση θα πάρουμε, γιατί θα δούμε δύο από τις πολλές, πολύ πλούσιες εκδηλώσεις που είχαμε στη διάρκεια αυτού του τριημέρου σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Γιατί κορυφώθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, ξεχύθηκε ο κόσμος παντού. Δηλαδή κάθε σημείο ήταν και μια γωνιά συνάντησης και διασκέδασης για πολλούς, αλλά φυσικά βοήθησε και χθες ο πολύ καλός καιρός και είχαμε όλα τα καταστήματα της εστίασης να γεμίζουν ασφυκτικά, φυσικά πάρκα για να πετάξουν χαρταετό, το ίδιο και σε παραλίες. Οπότε πάμε να πάρουμε μια εικόνα το τι έγινε στη Λάρισα καταρχάς. Και να πούμε ότι αυτή η εικόνα είναι παρόμοια για ολόκληρη τη Θεσσαλία, καθώς όπως είπες και εσύ Βάσο, όχι μόνο στα μαγαζιά της εστίασης, αλλά και στα πάρκα, παντού υπήρχε κόσμος, παντού το κάλεσμα των Δήμων και των τοπικών φορέων απέδωσε, καθώς υπήρχαν χιλιάδες άτομα και από την Θεσσαλία, αλλά και επισκέπτες που ήρθαν και επισκέφθηκαν. Και ήταν και μια δύσκολη περίοδος αυτή για να προετοιμαστούν οι Δήμοι, έτσι, αλλά το έκαναν. Αναφέρομαι τώρα στις ζημιές που σε πολλές περιπτώσεις έχουν πάθει, ακόμη και σε αυτά, τον εξοπλισμό τους, στολές σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, τα κατάφεραν. Ναι, και το μήνυμα όπως είχαμε δει και τις προηγούμενες μέρες και από το Δήμο Τυρνάβου και από το Δήμο Φαρσάλων που έκαναν ένα πραγματικά εντυπωσιακό καρναβάλι ήταν μήνυμα στήριξης για μετά τις πλημμύρες. Ήταν το μήνυμα της αναγέννησης και της επαναδημιουργίας της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Και όπως είδαμε, χιλιάδες κόσμο έφτασε στις περιοχές. Έτσι λοιπόν και στη Λάρισα χθες κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος Λαρισαίων σε πάρα πολλές περιοχές μέσα στην πόλη, αλλά και στα περίχωρα. Το μεγάλο πάρτι χθες το μεσημέρι δόθηκε στο Πάρκο των Χρωμάτων, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί Λαρισαίοι που δεν ήθελαν να φύγουν εκτός, γιατί φοβήθηκαν και την κίνηση, φοβήθηκαν και να μην καθυστερήσουν και διάφορα άλλα, και βρέθηκαν εκεί πέρα, πέταξαν το χαρτατό, διασκέδασαν με τις μουσικές από την παραδοσιακή ορχήστρα που βρέθηκε εκεί πέρα. Ενώ φυσικά δεν έλειψαν και τα κούλουμα, καθώς τα καζάνια έβραζαν φασολάδα που έδιναν. Έχει γίνει όλη η προετοιμασία, έτσι ό,τι χρειαζόντουσαν για τη χθες. Την ημέρα το είχαν και μουσική και δέσματα και κεράσματα και χορό, οπότε γι' αυτό επέλεξαν και έμειναν κατά χιλιάδες στην πλατεία. Ακριβώς, και την ικανοποίηση του έδειξε και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Μαμάκος, που είπε ότι ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις από κρέας, αλλά από εδώ και πέρα έχουμε και άλλες δράσεις γενικότερα για το Δήμο Λαρισαίων όσον αφορά το πολιτιστικό κομμάτι. Για πάμε να δούμε αυτές τις εικόνες της χαράς και της γιορτής και να ακούσουμε τις δηλώσεις του Δημάρχου Λαρισαίων. Στήρισαν την παράδοση της Καθαράς Δευτέρας οι Λαρισαίοι που από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο των Χρωμάτων για να τιμήσουν το έθιμο του Χαρταετού αλλά και του Γλεντιού στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου. Τα καζάνια εργάστηκαν στο φουλ για να ετοιμάσουν την παραδοσιακή φασολάδα, η οποία προσφερόταν δωρεάν μαζί με 40 εδέσματα και φυσικά την πρωτοπαράδοτη λαγάνα. Το υπαίθριο τραπέζι που στήθηκε και ο θαυμάσιος καιρός σύμμαχος της ημέρας αποτέλεσαν την ιδανική ευκαιρία και το γλέντι άναψε υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής. Με πλήθος Λαρισαίων να έχουν στήσει το χορό, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα, ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, την Καθαρή Δευτέρα, την ένταξη της 40ης. Η Λάρισα είναι μια πόλη δημιουργική, μια πόλη ζωντανή, που προσπαθεί να βρει το βηματισμό της, το βρίσκει σιγά σιγά, δημιουργώντας ένα ασφαλές αύριο για τους κατοίκους της. Πιστή στη δέσμευσή μας για ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ του κέντρου, των συνοικιών και των χωριών του Δήμου Λαρισαίων, ξεκινήσαμε ένα γαϊτανάκι εκδηλώσεων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Δήμου. Και σήμερα εδώ, στο Πάρκο των Χρωμάτων, στο Πάρκο Χατζηχαλάρ, χιλιάδες Λαρισαίοι έχουν έρθει να διασκεδάσουν με τις εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων. Πλούσιες εκδηλώσεις σε αυτό το διάστημα, το τριήμερο της αποκριάς. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η πόλη χρειάζεται την εξωστρέφεια, χρειάζεται αυτό που θέλουμε να δώσουμε προς τα έξω. Θέλουμε το rebranding της πόλης.
Χρόνια πολλά, καλή Σαρακουστή με υγεία σε όλους. Τα καλύτερα έρχονται για όλους τους Λαρισαίους. Να είστε καλά. Να σημειωθεί ότι με τις εκδηλώσεις Καθαράς Δευτέρας κορυφώθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει ο Δήμος Λαρισαίων. Τώρα μεγάλες εκδηλώσεις και με πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποίησε και ο Δήμος Βόλου, Ιωάννα. Ένα μεγάλο γλέντι και σε Βόλου αλλά και σε Νέα Αγχίαλο. Ακριβώς, στην παραλία του Βόλου επικράτησε το αδιαχώρητο χθες το μεσημέρι, καθώς από τον Άγιο Κωνσταντίνο, από την Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παράλληλα με το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, είχε στηθεί ένας μεγάλος μπουφές όπου έδιναν στον κόσμο τα παραδοσιακά ακούλουμα, ενώ και πάνω στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου είχαν στηθεί τραπεζοκαθίσματα για όσους επέλεγαν να καθίσουν εκεί πέρα και να διασκεδάσουν από τις μουσικές επιλογές που είχε εξασφαλίσει ο Δήμος Βόλου. Συγκεντρώθηκαν έτσι. Πραγματικά. Και να πούμε πάλι σε αυτό το σημείο ότι πολύ βοήθησε ο καιρός, γιατί πολλοί φοβήθηκαν τις προηγούμενες μέρες ότι θα τα χαλάσει ο καιρός για το τριήμερο. Τελικά, μετά από κάποιες βροχές την Κυριακή το απόγευμα, ο καιρός έφτιαξε και έκρατησε και όλη την Δευτέρα και ήταν και ζεστός ο καιρός. Καλοκαιρινός καιρός ήταν, δηλαδή ότι έπρεπε για εξορμήσεις. Δηλώσεις όμως για αυτή την μεγάλη γιορτή και από τον Δήμο Βόλου έγιναν από τον Δήμαρχο τον κύριο Χιλάμπεο. Πάμε να τις ακούσουμε. Ένα μεγάλο γλέντι στήθηκε ανήμερα Καθαρά Δευτέρα στην παραλία του Βόλου μεταξύ Αγίου Κωνσταντίνου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παράλληλα και στη Νέα Αγχίαλο από πλευράς του Δήμου Βόλου. Στήθηκε συγκεκριμένα στο Βόλο μπουφές με την παραδοσιακή λαγάνα και σαρακοστιανά εδέσματα, ενώ το μουσικό κομμάτι της εκδήλωσης για τα κούλουμα ανέλαβε σχήμα ορχήστρας σε συνεργασία αναγνωρισμένων μουσικών. Εδέσματα και ποτά προσφέρθηκαν δωρεάν στο κοινό και αποτέλεσαν προσφορά του Δήμου Βόλου και των χορηγών της εκδήλωσης σε ένα γεγονός θεσμό για την πόλη. Ηλιόλου στη μέρα σήμερα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, καλή Κωστή. Έκανε ωραίο καιρό να υποδεχτούμε και τους ξένους που βρίσκονται στην πόλη μας, αλλά ιδιαίτερα τους βολιώτες και βολιώτισες που έχουν ανάγκη τέτοιες εκδηλώσεις, και ο Δήμος Βόλου είναι παρόν. Η σημερινή Δημοτική Αρχή κάθε χρόνο έχει καθιερώσει αυτή τη γιορτή να υποδέχεται τον απλό τον κόσμο, να γιορτάζουμε μαζί, να υποδεχόμαστε τη Σαρακοστή και να ευχηθώ υγεία και ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Και μέσα στο κάθε σπιτικό το τελευταίο να υπάρχει χαρά, υγεία και όχι προβλήματα στον κόσμο. Να δούμε ένα καλύτερο αύριο για όλη την Ελλάδα. Πολύς ο κόσμος με σύμμαχο τον καλό καιρό που βρέθηκε στην παραλία του Βόλου για να ευχηθεί καλή Σαρακοστή και να απολαύσει την Καθαρά Δευτέρα. Επίσης, στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγχιάλου πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις για τα κούλουμα στον παραλιακό πεζόδρομο στο Δημοτικό Πάρκο της περιοχής. Τις εορταστικές εκδηλώσεις εκεί άνοιξαν τα χορευτικά συγκροτήματα της Νέας Αγχιάλου, παρουσίασαν το παραδοσιακό γαϊτανάκι και υπήρξε ένα πλούσιο πρόγραμμα από τυπικούς χορούς. Στη συνέχεια, πλούσιος μπουφές με σαρακοστιανά εδέσματα και κρασί. Να έχουμε καλή Σαρακοστή, υγεία, οικογενειακή ευτυχία και οι επόμενες μέρες το μέλλον να είναι πολύ καλύτερο, χωρίς προβλήματα για όλες τις οικογένειες. Τώρα, τα δρομολόγια των περαστικών λεωφορείων δείχνουν πόσο μεγάλη ήταν η κίνηση για το τρίμερο, από και προς το Βόλο, από και προς κάθε περιοχή. Ήταν και η κίνηση μεγάλη στις εθνικές οδούς με όσους μετακινήθηκαν με τα ιδιωτικά τους οχήματα. Και γενικότερα αλλάξαν πόλεις, αλλάξαν περιοχές για να επισκεφθούν σημεία και να διασκεδάσουν για τις γιορτές της Αποκριάς, έτσι. Ακριβώς, ήταν πολύ μεγάλη κινητικότητα με τα λεωφορεία του υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας. Από την Πέμπτη κιόλας, πριν καλά-καλά ξεκινήσει το τρίμερο, επέστρεψαν οι πρώτοι φοιτητές με καταγωγή από το Βόλο, ενώ έφυγαν κιόλας οι πρώτοι για να πάνε είτε σε άλλα καρναβάλια είτε στα σπίτια τους. Έτσι λοιπόν, ο κ. Κολυμβρίνης τοποθετήθηκε σήμερα στην κάμερα του Άστρα και ανέφερε και για
την πληρότητα των λεωφορείων, αλλά και για τα έξτρα δρομολόγια που χρειάστηκαν να μπουν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού που ήταν δεν πάρα πολλές. Δεν γινόταν αλλιώς χωρίς έκτακτα δρομολόγια. Ακριβώς. Τα κανονικά ήταν γεμάτα. Ήταν γεμάτα, δεν, σε κάποιες περιπτώσεις έπαιρναν από μέρες να κλείσουν πριν για να είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να φύγουν ή να επιστρέψουν στο Βόλο. Μπήκαν αρκετά έξτρα δρομολόγια, ενώ να πούμε ότι όπως ανέφερε ο κύριος Κολυνδρίνης, κάποιοι ξεχασμένοι, όπως μπορούμε να τους πούμε, θα φύγουν ακόμη και σήμερα. Ξεχασμένοι, ωραίο αυτό ακούγεται για τους ξεχασμένους. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι έρχεται μπροστά και άλλο τριήμερο η Ιωάννα, έτσι, και το ίδιο περίπου σκηνικό περιμένουν στο υπεραστικό κτέλ και για την ερχόμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Γιατί πάλι Δευτέρα είναι η αργία, 25 Μαρτίου, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κολυνδρίνης για το τριήμερο που μας πέρασε. Από χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα κατακλείστηκε ο Βόλος στο τρίμερο των αποκρεών του πρώτου τριήμερου για το 2024, που άφησε ένα θετικό αποτύπωμα σε επίπεδο αφήξεων. Ωστόσο, πέρα από τους επισκέπτες, δεν ήταν λίγοι βολιώτες που επαναπατρίστηκαν για το τριήμερο, με τα λεωφορεία να καταφτάνουν αλλά και να αναχωρούν γεμάτα. Ήταν το πρώτο τριήμερο, η πρώτη μεγάλη μετακίνηση μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πάντα έτσι συμβαίνει στην αποκριά. Υπάρχει μια μαζική μετακίνηση και επισκεπτών αλλά και φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλα μέρη και έρχονται στον τόπο διαμονής τους. Υπήρξε μια μεγάλη μετακίνηση. Θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο μεγάλη η μετακίνηση από φοιτητές αυτή τη φορά, γιατί πολλές σχολές είναι σε κατάληψη, πολλές σχολές δεν λειτουργούν αυτή την περίοδο γιατί τελείωσε η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια μεγάλη μετακίνηση. Υπήρξε αυξημένη κίνηση από την Πέμπτη πριν την αποκριά. Συνεχίστηκε την Παρασκευή του Σάββατο το πρωί. Και χθες και σήμερα επιστρέφουν πάλι όλοι αυτοί στους τόπους τους. Λόγω της αυξημένης κινητικότητας, οι διαδρομές ενισχύθηκαν με έκτακτα δρομολόγια, τα οποία αναμένεται να επαναληφθούν και στο προσεχές τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Για να εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος, προσθέθηκαν πολλά έκτακτα δρομολόγια και από Αθήνα για Βόλο Παρασκευή και Σάββατο και από Θεσσαλονίκη για Βόλο πάλι Παρασκευή και Σάββατο. Και χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια προς την Αθήνα για να επιστρέψουν πάλι πίσω. Το ίδιο θα συμβεί και το επόμενο τριήμερο, εάν φυσικά απαιτηθεί από την μετακίνηση του κόσμου. Αυτά λοιπόν με το τρίμερο που μας πέρασε. Τώρα πάμε όμως και στα δυσάρεστα των ημερών, Ιωάννα. Στο λιμάνι του Βόλου, στην Προβλήτα συγκεκριμένα, περαστικοί σήμερα εντόπισαν μία σωρώνα επιπλέη. Διαπιστώθηκε μετά από έρευνα και αφού κλήθηκε το Λιμεναρχείο Βόλου και Λιμενική και ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ ότι ανήκε σε έναν ηλικιωμένο άντρα. Ακριβώς σήμερα το πρωί συναγερμός ήμανε στις αρχές όταν περαστικοί εντόπισαν ένα πτώμα επιπλέει στην θαλάσσια περιοχή μπροστά από τον κεντρικό, από την Προβλήτα στο Λιμεναρχείο του Βόλου. Ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο ειδοποίησε και εκείνο με τη σειρά του το κεντρικό Λιμεναρχείο, που με πλωτό ασθενοφόρο ανέσυρε τη σωρό. Την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τη μετέφερε φυσικά στο νοσοκομείο του Βόλου. Εκεί έγινε η ταυτοποίηση από την γυναίκα του θύματος. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο με έναν άνδρα 74 ετών, ενώ από τις αρχές εξετάζεται το πώς βρέθηκε εκεί πέρα, ενώ εξετάζουν και είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη δεν έχουν καταλήξει κάπου. Μέσα σε αυτά εξετάζεται και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, αλλά η έρευνα είναι ανοιχτή ακόμη. Δεν έχουμε επίσημα δηλαδή ανακοίνωση από την αστυνομία ή από το Λιμεναρχείο στην προκειμένη για το τι ακριβώς συνέβη. Ψάχνουν να βρουν ποια ήταν τα αίτια. Ψάχνουν. Βρέθηκε ο άνθρωπος μέσα στη θάλασσα. Καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Γιατί δεν αποκλείεται να πρόκειται και για κάποιο ατύχημα, δυστύχημα τελικά. Να κατέληξε δυστύχημα. Να περπατούσε, που συμβαίνει και αυτό, να αισθάνθηκε κάποια δυσφορία και να κατέληξε μέσα στη θάλασσα. Ναι, είναι ανοιχτά ακόμα όλα τα ενδεχόμενα. Οι αρχές το εξετάζουν. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στις αρχές όταν διερχόμενοι πεζοί από την Προβλήτα του λιμανιού εντόπισαν ένα πτώμα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.
Το άψυχο σώμα ενός ηλικιωμένου άνδρα, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές, ανέσυρε από τη θάλασσα απλό το σκάφος του λιμεναρχείου που μετέβη στο σημείο και περισυνέλεξε το πτώμα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Ενώ οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για άνθρωπο που είχε ήδη πνιγεί και τον μετέφεραν τα ρεύματα στο λιμάνι, οι λιμενικοί που βρέθηκαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα χαρακτηριστικά του δεν είχαν παραμορφωθεί από την παραμονή του στο θαλασσινό νερό. Γεγονός που αποδίδεται στο ότι η πτώση του στη θάλασσα έγινε λίγη ώρα πριν εντοπιστεί από περαστικούς να επιπλέει. Η σωρός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου. Μάλιστα, τώρα να δούμε τι γίνεται, τι εξέλιξη έχουμε με την τραγωδία στα Τέμπη, Ιωάννα, γιατί υπάρχει μία ακόμη προκαταρκτική έρευνα που διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισα. Σε τι αφορά? Αυτή τη φορά η προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών σχετικά με τον μπάζωμα, με το θέμα που απασχολεί τους τελευταίους μήνες τις οικογένειες των θυμάτων. Ναι. Και είναι για να διαπιστωθεί σε βάρος λαρισαϊκής εταιρείας με γερανούς και μεταφορές που εκτελεί το έργο των μεταφορών. Ναι. Που εκείνες τις ημέρες βρέθηκε στο σημείο και χρειάστηκε να μεταφέρει τα συντρίμμια από τα βαγόνια, από την περιοχή του δυστυχήματος στο Κουλούρι. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μία από τις πέντε που κλήθηκε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τα βαγόνια στην περιοχή του Κουλουρίου και όχι που έκανε εργασίες στο σημείο του δυστυχήματος. Ήταν μόνο καθαρά για την μεταφορά. Μάλιστα. Να δούμε περισσότερα. Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε διευθύνουσα της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισα σχετικά με το έργο εταιρείας Γερανών Μεταφορών. Μηχανήματα τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την εναπόθεση των συντριμμιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών στο Κουλούρι. Την παρέμβαση της διευθύνουσας στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών με τίτλο «Τα μυστήρια του μπαζώματος και η επιτίδη». Δημοσίευμα στο οποίο μεταξύ άλλων περιγράφονται οι διαδικασίες κάτω από τις οποίες η Λαρισαϊκή Εταιρεία ανέλαβε και υλοποίησε το έργο, όταν σύμφωνα με το Γενικό Εμπορικό Μητρό συστάθηκε εκ των υστέρων ένα μήνα μετά την εκτέλεση του έργου. Με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας στο πλαίσιο του δημοσιεύματος να μεταφέρει τις θέσεις του. Να διευκρινιστεί πως η ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία της Λάρισας, σύμφωνα και με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτέλεσε μία από τις συνολικά πέντε εταιρείες τις οποίες ανατέθηκε έργο με αφορμή τις κατεπήγουσες επεμβάσεις στο δυστύχημα των Τεμπών την 1η Μαρτίου του 2023. Ειδικότερα ανέλαβε το έργο χρήση γερανοφόρων τηλεσκοπικών μηχανημάτων έργου στο χώρο του οικοπαίδου του ΟΣΕ στο Κουλούρι προϋπολογισμού 178.560 ευρώ, δηλαδή τα μηχανήματα έργου της Λαρισαϊκής Εταιρείας. Απασχολήθηκαν για την εναπόθεση των συντριμμιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται μέχρι σήμερα και όχι στον τόπο της σύγκρουσης των αμαξοστοιχειών στα Τέμπη. Στο πλαίσιο της παραγγελίας, η Εισαγγελία Πλοιομελωδικών Λάρισας θα κληθεί να διερευνήσει τη βασιμότητα των διαλαμβανόμενων στο δημοσίευμα. Λοιπόν, τώρα, σε μία ακόμη εκδήλωση πάμε, Ιωάννα, γιατί παραδόθηκαν βιβλία σε μαθητές από τη Μητρόπολη Δημητριάδου, σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων της Μαγνησίας. Ακριβώς. Μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο στα Μελισσάτικα από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδου Σκελμυρίου και από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου ο Μητροπολίτης αποφάσισε να δωρήσει σε 300 μαθητές γυμνασίων και λυκείων ολόκληρης της Μαγνησίας συγγραφικό έργο για το έπος του 1821, ξεχωριστό σε κάθε μαθητή, προκειμένου να ενισχυθούν και οι σχολικές βιβλιοθήκες. Πρόκειται τώρα για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και είναι μια προσφορά της Ιεράς Μητρόπολης. Ενώ και οι μαθητές εξέφρασαν τις ευχαριστίες του προς τον Μητροπολίτη και παρουσίασαν και μια σειρά αποδρόμενα με παρουσία και του Μουσικού Σχολείου Βόλου που τραγούδησε στην εκδήλωση. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει λοιπόν. Δωρεά και βιβλίων με αποδέκτες. Πάμε να το δούμε. Δωρεά βιβλίων με αποδέκτες στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νόμου Μαγνησίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος. Πρόκειται για ένα δεκάτομο έργο με επίκεντρο την περίοδο του 1821, δίνοντας την ευκαιρία σε καθηγητές και μαθητές να μπορούν να ανατρέξουν στις βιβλιοθήκες των σχολείων και να αναζητήσουν την ιστορική αλήθεια της Επανάστασης του 1821. Σε δηλώσει στην κάμερα του Άστρα τοποθετήθηκαν μαθητές των σχολείων, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάντιος. Είναι μια προσπάθεια που
Διήρκησε 10 χρόνια στην Εκκλησία της Ελλάδος με 10 διεθνή συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία πριν από το 2021. Αυτά τα διεθνή συνέδρια έχουν τους επιστήμονες που τα συγκρότησαν και οι εισηγήσεις και όσα διεμήθησαν εκδόθηκαν σε 10 εξαιρετικούς τόμους που είναι όλη η ιστορία του 2021. Η προεπαναστατική περίοδος, η προετοιμασία του αγώνα, ο αγώνας ο ίδιος και φυσικά και το τι συνέβη στη συνέχεια. Αυτή είναι λοιπόν μια μικρή βιβλιοθήκη που η Εκκλησία της Ελλάδος έχει εκδώσει και σήμερα τη δωρίζουμε σε όλα τα σχολεία της περιοχής μας. Είναι μια μεγάλη εκδοτική προσπάθεια. Νομίζω καταξίωσε την Εκκλησία της Ελλάδος για το 2021 και την προετοιμασία που είχε για τους εορτασμούς, για τα 200 χρόνια και σήμερα τα σχολεία μας αποκτούν αυτή τη βιβλιοθήκη ώστε να μπορούν και καθηγητές και μαθητές να αναζητούν την αλήθεια για την Επανάσταση του 21. Σήμερα η Ιερά Μητρόπολη της Δημητριάδας δίνει σε κάθε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας μια δεκάτομη σειρά, ένα λεξικό θα μπορούσα να το ονομάσω, που αναφέρεται στο 1821. Θα περάσει η αλήθεια μέσα από αυτό το λεξικό, μέσα από αυτή τη σειρά, σε κάθε βιβλιοθήκη του σχολείου, των σχολείων. Το συγκεκριμένο έργο στο συγκεκριμένο έργο θα αναφερθούν τρεις εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αναλύσουν, θα υπάρξει μια λογοτεχνική ανάλυση, μια εκδοτική ανάλυση του έργου, την οποία θα την παρακολουθήσουν μαθητές οι οποίοι προέρχονται από όλα τα γυμνάσια και γενικά λύκεια και επαγγελματικά λύκεια της Μαγνησίας. Έχω ενημερωθεί πως είναι ένα δεκάτομο έργο που έχει να κάνει με το 1821. Και την ιστορία, τα αληθινά γεγονότα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί η βιβλιοθήκη μας χρειαζόταν μία αναβάθμιση και οι γνώσεις για το 1821 είναι πολύ σημαντικές να τις διαθέτει κάθε Έλληνας και γενικά πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία για να προχωράμε μπροστά και να προοδεύουμε. Πόσο σημαντική είναι αυτή η προσφορά για το σχολείο σας, για τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας? Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη μας με αυτούς τους τόμους που έχουν να κάνουν με την ελληνική ιστορία και ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Και πάνω απ' όλα οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία με ένα παραδοσιακό τρόπο να μάθουν περισσότερα πράγματα για την Επανάσταση, πράγμα που δεν μπορούσαν να το κάνουν πριν ή ήταν λίγο δύσκολο από το διαδίκτυο. Αν και κάνουμε κάθε χρόνο εκδηλώσεις για αυτό το γεγονός, οι μαθητές δεν είναι σε θέση να καταλάβουν και να κατανοήσουν την σοβαρότητα του θέματος, αν και θα έπρεπε να γίνεται λίγο καλύτερη ενημέρωση. Τα βιβλία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι... Είναι αρκετά ξεπερασμένα και θα θέλαμε μία αναβάθμιση. Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν τρεις φιλόλογοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προέβησαν σε λογοτεχνική ανάλυση του έργου που θίγει όλη την ιστορία από την περίοδο της προεπαναστατικής προετοιμασίας έως και την κήρυξη και εξέλιξη του επαναστατικού αγώνα του 1821. Πάμε τώρα στο χώρο της υγείας, γιατί εκεί μας έρχονται και ευχάριστες ειδήσεις, αλλά όχι και τόσο καλές. Θα ξεκινήσουμε από μια πολύ, πολύ ευχάριστη όμως, Ιωάννα, γιατί στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου παραδόθηκε σήμερα μια δωρεά μαμούθα, όπως τη χαρακτηρίζουμε, αφού είναι ύψους 1.000.000 ευρώ. Ακριβώς πρόκειται για τη δωρεά που έχουμε αναλύσει με τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Άστρα που είχε εξασφαλίσει το Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου ήδη από τις αρχές του 2024. Πρόκειται για μια δωρεά, όπως είπες και εσύ, Βάσο, ύψους 1.000.000 ευρώ σε αναλώσιμα υλικά, γάζες, πατερίτσες και διάφορα άλλα υλικά και εξαρτήματα που είναι αναγκαία για την σωστή λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου και έρχονται από το Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό των Ορθόδοξων Χριστιανών, που έχει έδρα τη Βαλτιμόρη. Να πούμε ότι αυτή η δωρεά έρχεται και μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, με βάση αυτό δηλαδή, και παρόμοια θα γίνει και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί. Δεν δίνει μόνο ανάσα, δίνει μια τεράστια ανάσα έτσι, για το Νοσοκομείο Βόλου. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, μόνο και μόνο από το ποσό στο οποίο έτσι συνοψίζεται όλο αυτό το πολύτιμο υλικό που ήρθε σήμερα και παραδόθηκε στο νοσοκομείο και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
τη μεγαλύτερη δωρεά αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, η αξία της οποίας αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, εξασφάλισε με τη νέα χρονιά το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Πρόκειται για σημαντική χορηγία του Διεθνούς Οργανισμού Ορθόδοξων Χριστιανών στη Θεσσαλία, μετά και τις καταστροφικές πλημμύρες του προηγούμενου Σεπτέμβρη. Στο Γενικό Νοσοκομείο παραδόθηκε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, γάζες, μάσκες, αναπηρικά καροτσάκια, πατερίτσες και ό,τι άλλο υλικό είναι αναγκαίο σε ένα νοσοκομείο. Με τις ποσότητες επίσης να είναι μεγάλες για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Δωρεά αυτού του μεγέθους δεν έχει γίνει ποτέ και ευχαριστούμε θερμά το Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό των Ορθοδόξων Χριστιανών και ιδιαίτερα τον Πάνο το Κατσαμπάνι. Αυτή η διαδικασία και αυτή η προσφορά είναι θεάρεστη. Πραγματικά βοηθάει το νοσοκομείο και δίνει ανάσες οπωσδήποτε και στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Εγώ για μία ακόμη φορά ευχαριστώ το Πάνο Κατσαμπάνι για αυτή την ευγενική προσφορά του και παράλληλα να σας πω ότι πέρα από αυτό από αυτή τη σημαντικότατη δωρεά και προσφορά είναι σε εξέλιξη και τελειώνει και αυτή μέσα στο μήνα Μάρτη. Είναι μία μεγάλη δωρεά πάνω από 250.000 που γίνεται στη μονάδα χημειοθεραπείας και εκεί έχει γίνει πραγματικά ένα μικρό θαύμα. Περιλαμβάνει υγειονομικό υλικό και γενικώς βιοατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Εμβρίο συζητήσαμε με τον κύριο Ντόκο, το διοικητή του νοσοκομείου, για αυτή τη δωρεά. Ήταν ένα χρονικό σημείο που ο οργανισμός έκανε κάποια project εδώ στην πόλη του Βόλου, σε σχολεία τα οποία επλήγησαν από τις πλημμύρες, τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου φθινοπόρου. Οπότε επισκέφθηκα με την ευκαιρία αυτή και το νοσοκομείο του Βόλου και ανακοίνωσα στον διοικητή του νοσοκομείου αυτή τη μεγάλη δωρεά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έφτασε το κοντέινερ και αυτή τη στιγμή είναι στην αποθήκη και ξεφορτώνει πολύ χρήσιμο υγειονομικό υλικό και ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος θα γεμίσει τις αποθήκες του νοσοκομείου, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτες του Βόλου. Ένα νοσοκομείο το οποίο δοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα τον περασμένο χρόνο με τις πλημμύρες και γενικότερα με τις καταστροφές που υπήρχαν στο νομό Θεσσαλίας. Και αυτή η συγκεκριμένη δωρεά έρχεται να βοηθήσει πάρα πολύ το έργο των επαγγελματίων υγείας, του νοσηλευτικού προσωπικού και των ιατρών. Τέτοιες πρωτοβουλίες σαφώς και τις επαινούμε και τις προωθούμε και θέλουμε να γίνονται, γιατί συνεισφέρουν τα μέγιστα σε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο βάλεται, το οποίο είναι υποστελεχωμένο. Στην εκδήλωση παράδοση της δωρεάς βρέθηκε σήμερα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Βενέτης, επαναλαμβάνοντας πως ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί στο νοσοκομείο του Βόλου ογκολογική κλινική χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Ανάλογη σε αξία δωρεά προγραμματίζεται και για το νοσοκομείο Λάρσας. Παραμένουμε όμως στο χώρο της υγείας και πάμε τώρα στο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας Ιωάννα, γιατί εκεί υπάρχουν δύο πρωτοπόρα τμήματα που συμπληρώνοντας τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους αποδεικνύουν και πόσο πολύτιμα και κρίσιμα ήταν. Ακριβώς. Πρόκειται για τα τμήματα της αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών παθήσεων αλλά και το τμήμα σχετικά με τον εμβολισμό ισχυμικών επεισοδίων που λειτουργούν εδώ και περίπου ένα χρόνο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, τα οποία όχι μόνο φροντίζουν για τα συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά συμβάλλουν πολύ σημαντικά και στην κάλυψη εφημεριών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αλλά και στα υπόλοιπα τμήματα. Σχετικά με την λειτουργία αυτών των δύο τμήματων, τοποθετήθηκαν στις τηλεοπτικές κάμερες τόσο ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο κ. Κατσικονούρης, ο οποίος ανέφερε κιόλας ότι με τη λειτουργία αυτών των δύο τμήματων έχουν μειωθεί κατά πολύ οι νοσηλείες, καθώς πρόκειται για περιστατικά που έρχονται, αντιμετωπίζονται και φεύγουν. Αλλά και φυσικά, όπως είπε, έχουν αποσυμφορηθεί και οι υπόλοιπες κλινικές. Ενώ από την πλευρά του και ο καθηγητής, ο κ. Ιωαννίδης, ο οποίος εργάζεται στα δύο τμήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής, αυτόν τον ένα χρόνο, έχουμε καταφέρει και έχουμε αντιμετωπίσει 60 περιστατικά. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και περισσότερο, ενώ εξήρει και την άριστη συνεργασία που υπάρχει με τις υπόλοιπες κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Μειώνονται οι νοσηλείες, μειώνεται η ταλαιπωρία των ασθενών, αλλά και σώζονται ανθρώπινες ζωές. Έτσι, χωρίς αυτές τις κλινικές θα ήταν διαφορετικά οι συνθήκες τις οποίες θα έπρεπε
να παλέψουν και οι ίδιοι ασθενείς, γιατί ενδεχομένως θα έπρεπε να ταξιδέψουν κάπου αλλού ή και να μην προλάβαινε σε ορισμένες περιπτώσεις. Γι' αυτό και αποδεικνύονται σωτήριες αυτές οι κλινικές, αυτά τα τμήματα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε περισσότερα. Ιδιαίτερη σημαντική είναι η συμβολή του Τμήματος Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακών Παθήσεων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς συμβάλλει σημαντικά τόσο στο κομμάτι των εφημεριών όσο και στην παροχή υπηρεσιών στα υπόλοιπα τμήματα. Για τα δύο πρωτοπόρα αλλά και αναγκαία τμήματα που λειτουργούν εδώ και ένα χρόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μίλησε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού, κ. Κατσικονούρης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση εδώ και ένα χρόνο να λειτουργούμε το Κέντρο Αγγειακών Παθήσεων, που για πρώτη φορά κάνουμε επεμβάσεις θρομπεκτομής και εμβολισμού, με αποτέλεσμα οι ασθενείς μας να γλιτώνουν και μέρες νοσηλείας, αλλά και να αποσφορίζεται όλο το σύστημα. Από την πλευρά του, ο καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπιστεί 60 περιστατικά, ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεά που θα γίνει στο τμήμα. Θεωρούμε με επιτυχία, έχουμε αντιμετωπίσει περισσότερους από 60 ασθενείς. Προσδοκία μας σήμαινε να καλύψουμε όλη την περιφέρεια, να αυξήσουμε τον αριθμό περιστατικών. Έχουμε τη στήριξη της διοίκησης, αλλά και του Υπουργείου. Αποφασίστηκε να δοθεί με δωρεά ένας καινούριος αγγειογράφος. Νομίζω ότι έχει ήδη αγοραστεί. Σύντομα θα διαμορφωθεί ο χώρος και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλέσουμε για να δείτε το καινούργιο τμήμα, το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι πρότυπο τμήμα όσον αφορά τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ανήκει στα 10 νοσοκομεία της Ελλάδας που μπορούν να διαχειριστούν ισχυμικά επεισόδια και είναι ένα από τα 4 που έχουν άδεια να αντιμετωπίσουν ανευρίσματα και δυσπλασίες στον εγκέφαλο και το κεφάλι. Όσον αφορά τα αγκιακά εγκεφαλικά, τα ισχυμικά, δηλαδή αυτά που οφείλονται στην απόφραξη ενός αγγείου, είμαστε ένα από τα 10 νοσοκομεία που με ΦΕΚ έχουν οριστεί πανελλαδικά για να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Εν λειτουργία είναι λιγότερα, πολύ λιγότερα, γιατί δεν είναι ακόμα επανδρομένα. Ευελπιστούμε ότι θα αναπτυχθούν και τα υπόλοιπα. Ο ίδιος μάλιστα εξήρε τη συνεργασία των δύο τμήματων με τις υπόλοιπες κλινικές του νοσοκομείου. Θεωρούμε ότι το νοσοκομείο έχει όλες τις προδιαγραφές για να γίνει κέντρο αναφοράς. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη δικιά μας παρουσία ή το μηχάνημα, αφορά και τις κλινικές που έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία. Μιλάω για την νευρολογική κλινική, μιλάω για την παθολογική κλινική, μιλάω για την νευροχειρουργική κλινική και μιλάω για το αναισθησιολογικό τμήμα. Και δεν το κάνω για να χαϊδέψω αυτιά, το κάνω γιατί πραγματικά έχουν τρομερή εμπειρία και ο χώρος που βρήκα εδώ ήταν κατάλληλος, πολύ γόνιμος για να γίνει ένα πάρα πολύ καλό τμήμα. Σημειώνεται ότι η νέα μονάδα επεμβατικής νευροακτινολογίας δεν είναι μία ακόμη καινούργια κλινική, αλλά μία συντονιστική συνεργατική δομή για την έγκαιρη και σύγχρονη αντιμετώπιση των νοξέων αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Τώρα πριν περάσουμε να δούμε και το επόμενο ρεπορτάζ, Ιωάννα, να πούμε ότι εδώ και λίγη ώρα πρέπει να έχουμε μια πολύ μεγάλη βλάβη στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης, γιατί σχεδόν ο μισός Βόλος είναι χωρίς ρεύμα. Ακριβώς, εδώ και περίπου μισή ώρα υπολογίζεται ότι υπάρχει ένα εκτεταμένο blackout σε περιοχές του Βόλου, μεταξύ των οποίων η Νέα Ιωνία, η Νεάπολη, η περιοχή των Παλαιών, αλλά και κάποιες συνοικίες στο κέντρο του Βόλου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η βλάβη, η αιτία της βλάβης, αλλά συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος. Για να δούμε. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε λίγο με το Πανεπιστημιακό της Λάρισας και τα όσα σήμερα αναφέρθηκαν και παρουσιάστηκαν, γιατί εκτός τώρα από εκείνα που συγκαταλέγουμε στα θετικά, στη θετική λειτουργία, υπάρχουν και τα όχι θετικά, τα αρνητικά. Υπάρχουν λίστες αναμονής και μάλιστα μεγάλες για συμπολίτες μας που πρέπει να υποβληθούν σε ακτινοθεραπείες, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνουν αυτό. Υπάρχει και μεγάλη ζήτηση και λίγα μηχανήματα και δεν μπορεί να καλυφθεί στο σύνολό της η ανάγκη που υπάρχει στον τομέα αυτό, με αποτέλεσμα
να χρειάζεται να περιμένουν, ενώ δεν πρέπει να περιμένουν. Και να περιμένουν μέχρι και 2 μήνες περίπου, ώστε να βρουν διαθέσιμο ραντεβού, όπως γνωστοποίησε ο κ. Κατσικονούρης, είναι η αναμονή για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, το οποίο εξυπηρετεί ασθενείς όχι μόνο φυσικά από την περιοχή της Λάρισας, αλλά από ολόκληρη τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και περιοχές της Φθιώτιδας. Να πούμε ότι σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρόκειται για μια τεράστια αύξηση στον δυστυχώς τον αριθμό των καρκινοπαθών, καθώς τα προηγούμενα χρόνια και πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, το 2008 υπήρχαν περίπου 8.000 ασθενείς, ενώ μόνο για το 2022 υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπείες περισσότεροι από 20.000 ασθενείς. Με αποτέλεσμα, από τη στιγμή που το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο λειτουργεί με ένα μηχάνημα αυτή τη στιγμή, να είναι πολύ δύσκολη η εξυπηρέτηση όλων των ασθενών. Και όπως σημειώθηκε, περιμένουν νέο μηχάνημα εντός μάλιστα του επόμενου μήνα, ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, γιατί έχουν φτάσει να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση μέχρι και 113 περιστατικά, όπως μας είπε και η υπάλληλος του ακτινοθεραπευτικού τμήματος. Μάλιστα, εσένα Ιωάννα, να σας ευχαριστήσω αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εμείς πάμε να δούμε το σχετικό θέμα. Έως και 2 μήνες φτάνει η λίστα αναμονής για ακτινοθεραπείες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, με τους ασθενείς να έχουν παρουσιάσει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα θα λυθεί όταν θα εγκατασταθεί νέο μηχάνημα, όπως αναφέρει ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Επειδή έχουμε μεγάλη αύξηση των καρκινοπαθών, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εκεί που την ημέρα κάναμε 50 ακτινοθεραπείες, έχουμε φτάσει να κάνουμε 100, μέχρι και 100. Και αυτό γιατί έχουμε ένα μηχάνημα, το οποίο είναι τουλάχιστον δεκαετίας, και ο άμεσος σκοπός της διοίκησης, του Υπουργείου, της Υγειονομικής Περιφέρειας, είναι να αποκτήσουμε ένα δεύτερο μηχάνημα, ούτως ώστε να μειωθεί η λίστα αναμονής της ακτινοθεραπείας. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ιωαννίδης, που εργάζεται στο συγκεκριμένο τμήμα, ανέφερε ότι οι ασθενείς που εξυπηρετούνται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έχουν φτάσει σε καθημερινή βάση μέχρι και τους 113. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με ένα σύγχρονο μηχάνημα γραμμικό επιταχυντή, το οποίο είχε εγκατασταθεί το 2017. Θα δώσω απλά ένα παράδειγμα για την αναμονή. Στην Αμερική ένα αντίστοιχο μηχάνημα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 25 ασθενείς. Εμείς έχουμε φτάσει το ανώτερο να εξυπηρετήσουμε 113. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι περίπου πενταπλάσια, κοντά στο πενταπλάσιο η αντιμετώπιση των ασθενών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτό βέβαια έχει και ένα ρίσκο με την βιωσιμότητα του μηχανήματος. Το μηχάνημα αυτό λοιπόν πραγματοποιεί όλες τις σύγχρονες θεραπείες βήματα IMRT. Σύντομα θα ενισχυθεί και με έναν αξονικό εξομοιωτή, όπου θα μας βοηθήσει στο να συντομεύσουμε ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση των καρκινοπαθών. Η αναμονή είναι περίπου στους 2 μήνες, θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 1 μήνα, και με την βοήθεια που θα πάρουμε με ένα ακόμα μηχάνημα γραμμικό επιταχυντή, το οποίο περιμένουμε να εγκατασταθεί μέχρι τέλος του χρόνου, σύμφωνα με μια κουβέντα που είχε γίνει με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, τον οποίο συναντήσαμε με την άδεια του διοικητή, εγώ και ο καθηγητής που διευθύνει το τμήμα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας του κυρίου Κύρια, πιστεύουμε ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ο χρόνος όμως είναι πολύτιμος για τους ογκολογικούς ασθενείς, είτε από τη Θεσσαλία είτε από τη Στερεά Ελλάδα και τη Φθιώτιδα, που μεταβαίνουν για ακτινοθεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Και πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, τον κύριο Δημήτρη Κατσικονούρη, για να συζητήσουμε λίγο περισσότερα για αυτό το θέμα που μόλις παρακολουθούσαμε, δηλαδή με τη λίστα αναμονής για το ακτινοθεραπευτικό. Κύριε διοικητά, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα και σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε. Αλίμονο, τι λέτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με ζητήματα, με προβλήματα της δημόσιας υγείας, που κι εσείς καλείστε να τα αντιμετωπίσετε ως διοικητής, αλλά και φυσικά που αφορούν πόσους ασθενείς. Γιατί υπάρχει μια ταλαιπωρία, υπάρχει ένας χρόνος μέχρι να κλείσουν το ραντεβού τους ασθενείς, καρκινοπαθείς ασθενείς. Να σας πω κάτι, πάντα έτσι, και το Υπουργείο και η κυβέρνηση, αλλά και εγώ προσωπικά, έτσι, είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των ασθενών και των πολιτών μας. Βασικό προτέρημα είναι αυτό λοιπόν. Όσον αφορά αυτό που είπατε, υπάρχει ένα θέμα. Ποιο θέμα δηλαδή?
τα τελευταία χρόνια και λόγω της πανδημίας έχει αυξηθεί ο καρκίνος. Με αποτέλεσμα η Λάρισα, η περιφέρεια Θεσσαλίας δηλαδή, να καλύπτει πάνω από 1 εκατομμύριο πληθυσμό, 1.300 για την ακρίβεια. Με ένα μόνο μηχάνημα. Ναι. Όταν αντίστοιχα η Μακεδονία, η Θράκη, έχει 9 μηχανήματα ακτινοθεραπείας. Με διπλάσιο πληθυσμό η Μακεδονία και η Θράκη έχει 9 δημόσια μηχανήματα. Εμείς έχουμε ένα. Καλύπτουμε είναι... όλη τη Θεσσαλία ένα, δυστυχώς ένα. Και... καλύπτουμε και... ένα... Για όλα... όλη τη Θεσσαλία και τη Στερεά. Για όλα τα νοσοκομεία τώρα έχουμε μόλις ένα μηχάνημα. Για όλα. Από Βόλο, από Λαμία, από Τρίκαλα, από Καρδίσα, από Κατερίνη, από Κοζάνη. Έρχονται σε εμάς. Κύριε Δικητά, γιατί είπατε ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά. Με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι απέναντίας και την αύξηση της αναμονής, εκεί που ήταν ένα μήνα, δηλαδή προς τα από 4-5 χρόνια, τώρα ξεπερνάμε τους 2 μήνες. Γιατί εκεί που κάναμε 70 ακτινοθεραπείες, τώρα κάνουμε 80, 90, 100, έχουμε φτάσει 113 την ημέρα. Ναι, αυτά τα στοιχεία είναι υπόψη. Γι' αυτό γιατί έχει αυξηθεί ο όγκος των ασθενών. Αυτά τα στοιχεία είναι υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, σωστά? Ότι ναι, έχουν αυξηθεί οι ασθενείς και οι ανάγκες. Στη διαδικασία που μπήκαμε, δηλαδή η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε αυτή την αύξηση έτσι, τα τελευταία χρόνια, έχουμε προβεί στη δημιουργία, αν θέλεις, έχουμε εντάξει να πάρουμε ένα δεύτερο μηχάνημα. Είναι ο γραμμικός επιτακινητής, θα μην σας πω τώρα τα τεχνικά. Είναι γύρω στα 4. Ναι, γίνονται ενέργειες για να αγοραστεί ένα δεύτερο μηχάνημα, μας λέτε. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ακόμα μαζί μας. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Κατσικονούρη. Δεν ξέρω, προσπαθήσουμε και πάλι να τον έχουμε μαζί μας. Γιατί, εντάξει, πραγματικά τώρα είναι σοβαρό και όπως ο ίδιος το περιγράφει, δεν είναι δυνατόν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Καταρχάς δεν μιλάμε μόνο για Θεσσαλία, ακούσατε. Για κεντρική Ελλάδα και άλλες περιοχές, έτσι, που καλύπτονται με ένα μόνο μηχάνημα. Και ενώ τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Λοιπόν, τον έχουμε πάλι τον κύριο Κατσικονούρη μαζί μας. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Ναι, ωραία, τον έχουμε. Κύριε Δικητά, ναι. Σας ακούμε πάλι, ναι. Δεν με ακούτε? Ναι. Ναι. Να μετακινηθώ λίγο. Εγώ δεν ακούω και καλά. Εν πάση περιπτώσει, λέγατε ότι έχουν γίνει... Ναι. Έχουν γίνει ενέργειες για να προχωρήσουμε στην αγορά δεύτερου μηχανήματος. Ακριβώς σας είπα, επαναλαμβάνω, έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των ασθενών. Ωραία, να σας που χρήζουν ρωτήσω... ακτινοθεραπείας. Ναι. Με ακούτε? Σας ακούμε, ναι. Επαναλαμβάνω, έχει αυξηθεί κατακόρυφα, έτσι, 100% και πλέον, ο αριθμός των ασθενών που θέλουν ακτινοθεραπεία. Και είναι φυσικό αποτέλεσμα η αναμονή να είναι περισσότερη. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δικητά, αν με ακούτε εσείς. Σας ακούω. Πώς συνδέεται η περίοδος της πανδημίας με τα διπλάσια περιστατικά καρκίνου? Αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω εγώ απλώς. Έτσι, παρατηρείται μια αύξηση έτσι, των καρκινογενέσεων στην ευρύτερη περιοχή, έτσι, αλλά δεν νομίζω να φταίει ο COVID. Εντάξει. Γιατί εσείς είπατε από την περίοδο της πανδημίας και μετά έχουμε αύξηση. Ναι, απλώς ήταν άνθρωποι, έτσι, ασθενείς ή μάλλον που νόσησαν μετά, που δεν επισκέφτονταν τον γιατρό τα 2 χρόνια. Με αποτέλεσμα αυτοί οι ασθενείς να συσσωρευτούν το 23 και το τέλος του 22 και το 23. Μάλιστα. Τώρα για το δεύτερο μηχάνημα που έχει προγραμματιστεί να αγοραστεί, έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα? Δηλαδή ξέρουμε πότε θα καταστραφεί? Όχι, αυτή τη στιγμή έχω μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, και με τον διοικητή της Πέμπτης ΥΠΕ, τον κύριο Σερέτη, και βρισκόμαστε στη φάση της υλοποίησης που θα το εντάξουμε ή στο ΕΣΠΑ ή στο Ταμείο Ανάκαμψης άμεσα, δηλαδή μέσα ένα χρόνο να το έχουμε. Είναι προτεραιότητα δηλαδή. Ναι. Τώρα στις προσπάθειες... Μας έχει υποσχεθεί και ο κύριος Κουρέτας ότι θα το εντάξει. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε την ένταξή του αρχικά. Είμαστε σε αυτή ναι, τη φάση. Ακριβώς. Είναι το κομμάτι το διαδικαστικό που μένει. Μάλιστα. Ακούτε.
Έως τότε υπάρχει περίπτωση. Μέσα στο χρόνο θα το έχουμε. Μέσα στο χρόνο, επαναλαμβάνω, θα το έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα αποσυμβολθεί η λίστα και ο χρόνος αναμονής θα είναι γύρω στις 15 με 20 ημέρες. Ωραία. Πάμε και τέλος ένα σχόλιο σας για τη μείωση των νοσηλιών που έχουμε από δύο πρωτοπόρα τμήματα που εδώ και ένα χρόνο λειτουργούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν σας άκουσα. Πάμε να μας πείτε, λέω, και ένα σχόλιο σας για τη μείωση των νοσηλιών που έχουμε εξαιτίας των επεμβάσεων που γίνονται στο Τμήμα Αντιμετώπισης Καρδιακιακών Παθήσεων. Σας ακούγαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ να το παρουσιάζετε. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ και ένα χρόνο λειτουργούμε το Κέντρο Αγιακών Παθήσεων. Ήρθε ειδικός καθηγητής, ο οποίος κάνει τις επεμβάσεις, έτσι, επεμβατικός ακτινολόγος, που κάνουμε ή θρομβεκτομή ή θρομβόληση, με αποτέλεσμα να έχουμε μικρότερη νοσηλεία των ασθενών, αλλά και γρήγορη αποκατάσταση. Αφορά τα εγκεφαλικά επεισόδια αυτό, έτσι. Mm-hmm. Το χάσαμε. Κάτι άλλο. Κύριε Κατσικονούρη, ωραία, δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία τηλεφωνικά. Σας ευχαριστώ πάντως που ήσασταν εδώ. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι αύριο μπαίνουν και τα επόμενα δύο χειρουργία, συνολικά 7, απογευματινά ενώ χειρουργία. Ναι. Ένα είναι ανοιχτής καρδιάς και ένα είναι ογκολογικό. Είναι τα πρώτα, είπατε. Είναι, όχι τα πρώτα, είναι το έκτο και το έβδομο κατά σειρά χειρουργείο. Μάλιστα. Και τι, απογευματινό. Σε τι αφορούν το ένα, τι είπατε, κύριε Κατσικονούρη. Ένα είναι ανοιχτή καρδιά, bypass. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Επομένως συνεχίζονται κανονικά τα απογευματινά χειρουργία. Ακριβώς, χωρίς βέβαια να είναι εις βάρος των πρωινών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε σύντομα να τα πούμε κάτω από άλλες συνθήκες. Ό,τι θέλετε. Να σας έχουμε. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ. Έλατε εδώ να συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, με την επικαιρότητα και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα, τι γίνεται με τους αγρότες, με τους παραγωγούς που αναζητούν την επόμενη μέρα μετά τις μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία, αλλά και κυρίως τις ανησυχίες που εκφράζουν, αλλά επίσης και τις κόκκινες γραμμές που θέτουν σχετικά με το master plan, το σχέδιο που παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση, αλλά και στους ίδιους πια, από την εταιρεία των Ολλανδών. Είναι εδώ μαζί μας και τον καλωσορίζουμε ο πρόεδρος της Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, ο κύριος Ευθύμης Φωτεινός, για να μας πει τι λένε οι παραγωγοί για το βαμβάκι στη Θεσσαλία, το καμπανάκι που χτυπούν, αλλά και τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν, ώστε να μην σταματήσει αυτή η καλλιέργεια στον Θεσσαλικό κάμπο. Κύριε Φωτεινέ, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Σπαγκογλή. Τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Απλά ήταν αδύνατο να βρεθούμε με Skype, γιατί είχα κάποιες υποχρεώσεις, ήμουνα εκτός. Πάνω στην ερώτησή σας, μετά την αυτιομηνία Ντάνιελ το 2023 το Σεπτέμβριο, και στην αγωνία ακριβώς τι μπορεί να γίνει ακριβώς για την ασυγκρότηση της Θεσσαλίας, τέθηκε στο τραπέζι μια Ολλανδική πρόταση, η οποία έχει ένα σχεδιασμό σε μια δεκαετή μακροπρόθεσμη δίκαιο, στο να μπορέσει, παράδειγμα, να υπάρχει ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, βάζοντας και στο στόχαστρο και το βαμβάκι, λέγοντας ότι το βαμβάκι είναι ένα υδροφόρο φυτό, το οποίο σιγά σιγά θα πρέπει να εξαλειφθεί από την Θεσσαλία. Δηλαδή, λένε οι Ολλανδοί ότι χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού, ύδατος, το οποίο θα γίνεται, το λένε, και πιο δυσέβρετο για το Θεσσαλικό κάμπο. Κατά συνέπεια, προτείνουν σε βάθος δεκαετίας να σταματήσει η καλλιέργεια Βάμβακος. Ναι, σταδιακά. Αυτό όμως θέλω να πω και στους τηλεθεατές σας, ότι αυτή είναι μια πρόταση της Ολλανδικής εταιρείας, η οποία εμείς ως Διαπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, αλλά και συνεργασία με την περιφέρεια τη δικιά σας, είναι μια κόκκινη γραμμή. Δεν συζητάμε ότι μπορεί αυτό
το σενάριο, αυτή η πρόταση τέλος πάντων από την Ολλανδική εταιρεία να μπει ούτε καν στην διαβούλευση, γιατί εμείς μπορούμε να αποδείξουμε ότι το βαβάκι όχι είναι μόνο, δεν είναι υδροφόρο, είναι το λιγότερο υδροφόρο φυτό σε σχέση με τις άλλες καλλιέργειες. Αυτό φυσικά έχει τεθεί και στις δύο συσκέψεις που κάναμε στο Μαξίμου κάτω την εποπτεία του κυρίου Πρωθυπουργού και όλο το επιτελείο του, τον κύριο Βιαννάκη και τους υπολείπους όλους και τον ΕΛΓΑ, και θέσαμε τα στοιχεία και είπαμε ότι για μας το βαμβάκι για τη Θεσσαλία είναι κόκκινη γραμμή, δεν πέφτει ούτε στο τραπέζι των διαλόγων, γιατί αυτή τη στιγμή το ξέρουμε ότι το βαμβάκι ξεκίνησε από τη Θεσσαλία και στη Θεσσαλία θα είναι. Κύριε Φωτεινέ, σε αυτές τις συσκέψεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου, εσείς παρουσιάσατε τα συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή τους δείξατε με στοιχεία, έρευνες, μελέτες, το τι νερό χρειάζεται η καλλιέργεια συγκεκριμένη. Κοιτάξτε να δείτε, ενημερώσαμε τον Πρωθυπουργό, γιατί σε μια σύσκεψη στο Μαξίμου εκεί πέρα μέσα, επειδή ήταν και άλλοι θεσμικοί παράγοντες, ναι, δεν είχαμε ακριβώς την... Ορίστε. Δεν είχατε τόσο χρόνο που χρειαζόσασταν. Δεν είχαμε τόσο χρόνο, απλά εκεί ο κ. Πρωθυπουργός γύρισε και είπε ότι είναι στη διάθεσή του, είμαστε στη διάθεσή του στο να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε μια σύσκεψη ώστε πραγματικά με μελέτες του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, αλλά δηλαδή στοιχεία και μελέτες του επίσημου κράτους, ότι μπορούμε να αποδείξουμε ότι πραγματικά τα πράγματα δεν είναι έτσι, ότι το βαβάκι είναι ένα υδροφόρο φυτό, απλά είναι ένα φυτό που θέλει το λιγότερο νερό σε σχέση με τις άλλες καλλιέργειες. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε μια κοινή γραμμή, η περιφέρεια, η διεπαγγελματική οργάνωση Βάβακος και όλοι οι αγρότες, ακόμη θέλω να πιστεύω και το Υπουργείο, ώστε να γίνει μια κουβέντα και να αποδείξουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν εσείς το έχετε πληροφορηθεί ή αν περιλαμβάνεται μέσα στην πολυσέλιδη έκθεση των Ολλανδών. Πώς έχουν καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμά τους εκείνοι, βασίζονται σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Πώς έχουν προχωρήσει στη συγκεκριμένη πρόταση. Εντάξει, για να δείτε, είναι μια πρόταση η οποία έχει ανατεθεί από το... από την κυβέρνηση, ναι, το σε μια ολλανδική εταιρεία. Αλλά το γνωρίζουμε αυτό ότι έχει ανατεθεί από την κυβέρνηση, αλλά για να προτείνουν σε βάθος δεκαετίας να σταματήσει συγκεκριμένη καλλιέργεια, πώς προχώρησαν σε αυτή την πρόταση. Έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες μελέτες. Τι έχουν στα χέρια. Κάνανε κάποιες μελέτες δικές τους, οι οποίες εμείς μας τις ανάλυσαν, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή κάνανε μία μελέτη και έχουν κάποιες προτάσεις, σημαίνει ότι και είναι και το σωστό. Και εμείς έχουμε μελέτες που πραγματικά μπορούμε να αποδείξουμε ακριβώς που είναι το αντίθετο. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μία πρόταση η οποία δεν πρέπει να τρομοκρατεί και τους Έλληνες βαβακοπαραγωγούς, τους Θεσσαλούς περισσότερο, γιατί νομίζω ότι έχουμε στοιχεία, η επαγγελματική οργάνωση Βάβακος έχει στοιχεία, έχει μελέτες, το οποίο μπορεί να αποδείξει ότι πραγματικά τα πράγματα δεν ισχύουν, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Και εμείς αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει φυσικά έτσι. Εσείς και όλοι μας βέβαια κρατάμε ως θετικό το γεγονός ότι στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης θα συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις, δηλαδή δεν είναι η λυμένη απόφαση. Γι' αυτό λέτε... Όχι, δεν είναι. Δεν είναι καμία λυμένη απόφαση, κυρία Σημακογλή, μα καμία. Μιλάμε ότι έγινε μια πρόταση, μαζευτήκαμε όλοι εκεί πέρα οι θεσμικοί φορείς που αφορά και την αρχηγό της Θεσσαλίας, βάλαμε κάποια τα στοιχεία, όλοι μας έχουμε τις μελέτες, όλοι έχουμε τα πειράματα τα οποία έχουμε κάνει και νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα έτσι μεγάλης ανησυχίας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχει πάρει το θέμα τόσο μεγάλη έτσι, έκταση που οι Έλληνες παραγωγοί της Θεσσαλίας, στη Θεσσαλή, έχουν αγχωθεί πάρα πολύ, αλλά θέλω να σας βεβαιώσω ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε το θέμα έτσι και εμείς με στοιχεία και με μελέτες θα την παραταθούμε πάνω στις μελέτες που έχει κάνει η Ολλανδική εταιρεία. Ήταν και σε πολύ αυστηρό τόνο και ύφος και η προειδοποίηση του ίδιου του Περιφερειάρχη μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν συμβεί αυτό θα γίνει πραγματικός πόλεμος στη Θεσσαλία. Μα δεν το συζητώ πάνω σε αυτό που λέει. Βεβαίως δεν μπορεί ένα βαμβάκι το οποίο ιστορικά ξεκίνησε από τη Θεσσαλία να πάψει να καλλιεργεί τη Θεσσαλία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πήραμε μια πρωτοβουλία, ο ΓΕΟΤΕ Ελλάδος, η Περιφέρεια και η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος
κάποια στιγμή που θα ανακοινωθεί η ημερομηνία, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα είναι, θα γίνει στην Αθήνα, πολύ σύντομα όμως, στην Αθήνα, το οποίο θα έχουμε μια μεγάλη αίθουσα, είτε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, το οποίο εκεί πέρα θα έρθουν, θα είναι θεσμικοί παράγοντες που αφορά το πρωτογενή τομέα, θα είναι η πολιτεία, θα είναι τα πανεπιστήμια που κάναμε τις μελέτες και γενικά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και θα κάνουμε μια ευρύτερη κουβέντα με στοιχεία για να επισημοποιήσουμε πλέον τις μελέτες που έχουμε ότι το Βαβάκι πρέπει να στηριχθεί και όχι να εξευγηθεί από τη Θεσσαλία. Μάλιστα. Τώρα, καλά κάνετε και παίρνετε αυτές τις πρωτοβουλίες για να ανοίξει περισσότερο το θέμα και να μπουν τα στοιχεία στη μέση. Πάνω στο τραπέζι δηλαδή να πέσουν τα στοιχεία πια για το τι γίνεται. Αλλά ας πούμε στο ενδεχόμενο ότι σταματούσε η καλλιέργεια βάμβακο στη Θεσσαλία. Τι θα σήμαινε αυτό για το Θεσσαλικό κάμπο, κύριε Φωτεινέ? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Θεμακοβλή. Πρέπει, όπως και τους έχω ενημερώσει, πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα, ότι εκτός που το βαμβάκι ήταν ότι είναι λιγότερο υδροφόρο από τα άλλα τις άλλες καλλιέργειες, γύρω από το βαμβάκι είναι μια βιομηχανία εισρώων, που σημαίνει υπάρχει εισρωές γύρω στα 200 εκατομμύρια, το οποίο δηλαδή είναι γεωργικά εφόδια, είναι πετρέλαια, είναι φάρμακα, είναι γεωργικά μηχανήματα. Έρχονται από επιδοτήσεις συνδεδεμένα γύρω στα 183 εκατομμύρια και το εξαγώγημο προϊόν εκοκισμένου βάμβακος προς τις άλλες χώρες είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Πείτε μου εσείς, ποιο προϊόν είναι αυτό που μπορεί να ανταγωνιστεί τον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή? Άρα μιλάμε ότι το βαμβάκι όχι πρέπει να παραμείνει μόνο στη Θεσσαλία αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε έναν αγώνα για να το κρατήσουμε. Γιατί όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό βαμβάκι, μιλάμε πάντοτε για το ελληνικό βαμβάκι, που πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί μην ξεχνάτε το 80% της καλλιέργειας στην Ευρώπη είναι στην Ελλάδα και το 20% είναι στην Ισπανία. Που σημαίνει ότι μιλάμε για το γιουκότον, μιλάμε για το ευρωπαϊκό βαμβάκι και πρέπει εμείς ως χώρα να είμαστε περήφανοι και όχι να ακούμε κάποιες μελέτες που πρέπει να πούν ότι για να αποφύγουμε κάποιες άλλες καταστροφές θα πρέπει να φύγει το βαμβάκι της Θεσσαλίας. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Πάνω σε αυτό το ζήτημα τώρα που θέτεται, η μελέτη των Ολλανδών απαντά? Δηλαδή λέει, ναι, να εγκαταλείψουν η παραγωγή το βαμβάκι, αλλά με τι θα το αντικαταστήσουν? Απαντά σε αυτά τα ερωτήματα? Όχι, δεν απαντά. Μπορεί να κάνουν μια μελέτη την οποία μπορούν να προτείνουν κάποιες άλλες καλλιέργειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Απλά επειδή βγήκαμε, αν μου επιτρέψετε τη λέξη, και εμείς επιχειρητικά και δεν αφήσαμε περιθώρια στο να γίνει καν διάλογος για το βαμβάκι, νομίζω ότι θα υπάρχει μια συνέχιση διαβούλευσης, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα να κάνουμε πίσω σε τίποτα. Είναι κόκκινη γραμμή για μας και για μας και για την περιφέρεια και για όλο τον πρωτογενή τομέα που ασχολείται με το βαμβάκι, και νομίζω ότι δεν θα έχουμε μια θετική εξέλιξη πάνω σε αυτό. Υπάρχει, καταλαβαίνουμε, και μετά και την τοποθέτηση και του Περιφερειάρχη, ένα συμπαγές μέτωπο στη Θεσσαλία απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο πάντως. Βεβαίως, όχι μόνο συμπαγές. Νομίζω ότι όλος ο πρωτογενής τομέας, μιλάμε για 2,5 με 3 εκατομμύρια στρέμματα και μιλάμε για 47.000 παραγωγούς. Άρα νομίζουμε ότι μόνο με τα νούμερα αυτά τα οποία λέμε δεν χρειάζεται να μπούμε σε καμία διαβούλευση όσον αφορά τουλάχιστον για το βαμβάκι. Άλλες προτάσεις για πράγματα και τέτοια μπορεί να είμαστε θετικοί ότι μπορούν να γίνουν. Αλλά να φύγει το βαμβάκι από τη Θεσσαλία νομίζω ότι δεν καν το συζητάμε, το θεωρώ πολύ έτσι. Εντάξει. Ναι, κύριε Φωτεινέ, το γεγονός ότι και σήμερα που μιλάμε και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, οι παραγωγοί αναζητούν νερό για τις καλλιέργειες τους σε μεγαλύτερα βάθη. Αυτό προβληματίζει? Ξαναδείτε, αυτό δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία, αφορά γενικά σε όλες τις καλλιέργειες και σε γενικά την Ελλάδα. Ναι, θέλω να πω, είναι όμως μια ευκαιρία να ανοίξουν και αυτά τα ζητήματα για το πώς, με τι έργα θα εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα ύδατα, οι απαιτούμενες ποσότητες υδάτων για τις καλλιέργειες. Βεβαίως, γι' αυτό λέμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε με κάποια μικρά πράγματα που λέει μελέτες, που σκεφτόμαστε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε νερό, πώς μπορούμε να γίνει μια διαχείριση. Και μην ξεχνάτε ότι τουλάχιστον στη Θεσσαλία, οι περιοχές που δεν είχαν νερό,
πραγματικά δεν σπέρνουν και βαμβάκι, έχουν φύγει. Αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε για το Μαχαιλόκι που έχετε εσείς και άλλες περιοχές που το βαμβάκι όχι μόνο μπορεί να καλλιεργηθεί, αλλά εντάξει, σίγουρα αν ένα, δηλαδή άμα δεν μπορεί να αντέξει το βαμβάκι που είναι το λιγότερο υδροφό, δεν μπορεί να δείξει μια καλλιέργεια. Άρα πρώτα θα δοκιμαστεί το βαμβάκι και μετά τα υπόλοιπα όλα. Μάλιστα. Περιμένουμε, κύριε Φωτεινέ, και εμείς να ανακοινώσετε την ημερομηνία για αυτή την ευρεία σύσκεψη που προετοιμάζετε σχετικά με το θέμα. Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σήμερα. Εγώ να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε και στον επόμενο καλεσμένο μας για να δούμε τώρα και τι γίνεται αλλάζοντας έτσι κλίμα, αλλάζοντας περιβάλλον, να δούμε τι έγινε στον κλάδο του τουρισμού. Όχι μόνο τι έγινε για το τρίμερο που πέρασε, τι περιμένουν για το επόμενο τρίμερο που έρχεται, αλλά γενικά και τι γίνεται, πώς κινούνται, πώς συνεχίζουν να τα βγάζουν πέρα, για να το πούμε έτσι απλά, μετά τις καταστροφές. Και φυσικά είναι και η νέα σεζόν που όλοι περιμένουμε να ξεκινήσει σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα συζητήσουμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη. Κύριε Ζαφύρη, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλή σας ακολουθήσει όλους. Συγγνώμη για το Skype. Έχουμε όλοι θέμα σήμερα, να το καταλαβαίνουμε. Είναι μια δύσκολη μέρα. Λοιπόν, δεν πειράζει, εμείς σας ακούμε και θέλουμε να σας ακούσουμε για να έχουμε καταρχάς μια αποτίμηση, πρώτη αποτίμηση για αυτό το τρίμερο που πέρασε για τη Μαγνησία. Το τρίμερο αυτό τελικά πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι μέσα στους όρους 100%, παρότι 2-3 μέρες πριν ήμασταν μόλις στα 60, συνηθίσαμε να βγάζει το last second, όπως λέμε στα ελληνικά, οπότε ανταποκρίθηκε ο κόσμος και είχαμε ένα καλό τριήμερο. Και φαίνεται το ίδιο θα γίνει και ίσως πολύ καλύτερο και το επόμενο τριήμερο, διότι έχουμε προγραμματίσει ήδη το 70%. Άρα θεωρώ ότι πολύ σύντομα... Πόσο είπατε ήδη, πόσο είπατε? Το 70% είμαστε για το τριήμερο. Ναι. Άρα υπάρχει ικανοποίηση. Βλέπετε να υπάρχει κίνηση, βλέπετε να αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να επισκέπτεται ξανά την περιοχή. Μπορούν όμως τα τριήμερα να εσώσουν την παρτίδα, δηλαδή μπορούν να κάνουν... Σε καμία περίπτωση είναι σαφές αυτό. Εγώ πέρα από το τριήμερο το οικονομικό, η βοήθεια που ήταν φυσικά και μόνο στον οδόπο, στην Ασία σε πολλές δραστηριότητες κινήθηκε το χρήμα, όπως λέμε, στην καταμιλωμένη. Το μοναδικό καλό που βλέπω είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες και έτσι σιγά σιγά, όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς, καταρρύπτεται σιγά σιγά αυτό το πρόβλημα που έχουμε με την περιοχή, με τη φήμη που έχουμε βγάλει την περιοχή κατεστραμμένη. Άρα λοιπόν αυτή η testimonials είναι στους γερίδες με εμάς καλύτεροι προσδιοχτές της υπόθεσης. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ήδη στις από την περιφέρεια και από τους Δήμους την μεγάλη και άμεση ανάγκη διαφημιστικής καμπάνιας, και εδώ διαφημιστική καμπάνια εννοώ ραδιόφωνο, τηλεόραση και σε καμία περίπτωση όλα τα άλλα τα οποία είναι υπηκουτικά, χρήσιμα με αναπληκτικά, και φυσικά η κυβέρνηση επιτέλους να προχωρήσει την αποζημίωση των επιχειρήσεων όπως έχει υποσχεθεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ζητήσαμε και τον Νοέμβριο, ήδη καταλαβαίνουμε όλοι ότι κανονικά θα πρέπει να είναι μέχρι χτες οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις για τους συνολόγους γενικά για τους επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά τουλάχιστον αυτό το τρίμηνο ακόμη δεν το είδαμε και δυστυχώς οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πει πολλές φορές στους υπουργούς, τις προηγουμένους και στην καινούργια υπουργό, ότι μην βλέπετε τα τριήμερα που είναι γεμάτες οι περιοχές, τα έξοδα του μηνός δεν διαιρούνται για το 4 τριήμερα 12 μέρες, διαιρούνται για το 30. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι οι επιχειρήσεις που έχουν αντέξει την οικονομική κρίση, που αντέξαν τον κορονοϊό, που αντέξαν όλη την κατάσταση, δεν αντέχουν πλέον να λειτουργήσουν. Μάλιστα, θα έρθω να ζητήσω σε μερικές περιπτώσεις, δεν έχουν φτάσει ακόμη ούτε κυριακές αποζημιώσεις, έτσι, σε μερικούς. Για ποιες αποζημιώσεις τώρα, γιατί και εγώ λίγο με δυσκολία σας ακούω, σε ποιες αποζημιώσεις, δεν έχετε πάρει ακόμη, δεν έχετε πληρωθεί τις αποζημιώσεις? Η υπόσχεση της κυβέρνησης ήταν για μια βοήθεια τύπου COVID για τους Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο. Αυτή τη βοήθεια που ήταν μια επιχορήγηση δεν την έχουμε δει. Και απλώς σε μερικές περιπτώσεις δεν έχει προχωρήσει, λίγες ακόμη
δεν έχουν προχωρήσει κτηριακές αποζημιώσεις, πέρα το γεγονός ότι οι αποζημιώσεις είναι όμως 35%, έτσι, δεν έχουν λάβει τα χρήματα οι επιχειρήσεις για τις ζημιές που έχουν υποστεί. Αυτό γιατί έχει συμβεί, τι ενημέρωση έχετε, γιατί έχουμε αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση? Κοιτάξτε, υπήρχε ένα πρόβλημα με τις επιτροπές που δεν είχαν επισκεφθεί τις επιχειρήσεις. Ακόμα δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα με τις επιτροπές. Με την καινούργια την περιφερειά και έχουμε μιλήσει και πρέπει να έχει τελειώσει το θέμα, γιατί έχουμε συζητήσει εδώ και 1,5 μήνα περίπου για τις αυτοψίες. Κάποιες επιχειρήσεις λείπανε χαρτιά, αλλά σε κάποιες επιχειρήσεις ακόμα δεν έχει πάει τίποτα. Και δυστυχώς σε αυτές που έχει πάει, έχει πάει μόνο το 35%, έτσι. Και μάλιστα το 35% του 70% της αποζημίωσης. Το 70%, δηλαδή κάποιος που έχει 100.000 ζημιά αποζημιώνεται για τις 70. Και από τους 70 έχει πάρει τους 35. Νομίζω ότι θέλει δουλειά ακόμη. Θέλει δουλειά ακόμη, αλλά εσείς έχετε περιθώρια να περιμένετε, γιατί τα έχετε. Δεν υπάρχουν περιθώρια, τα έχουμε εξηγήσει. Και μάλιστα σήμερα ετοιμάζουμε μια νέα επιστολή προς τους υπουργούς για να πούμε την κατάσταση, να πούμε ότι πλέον μετά από 6 μήνες συνεχούς καταστροφής δεν γίνεται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, δεν γίνεται να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Πρέπει και μια καμπάνια διαχειριστική να τρέξει. Έχουν κάποιες υποσχέσεις από το νεό, αλλά δεν το έχω δει ακόμη. Ξέρετε, τις υποσχέσεις πλέον τις βαρθήκαμε. Και πρέπει και η κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα τουλάχιστον στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων, έστω και αυτούς τους 3 μήνες, να μπορέσει να πάρουν ταμείο. Έχουμε εξηγήσει ότι οι επιχειρήσεις του τουρισμού στην περιοχή μας, μόνο στην Ελλάδα, οι μικρές επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές δεν έχουν πρόσβαση στο αγροτικό σύστημα, δεν υπάρχει δανεισμός, υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε μια υπόσχεση ότι θα παραταθούν για 6 μήνες ακόμη για ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερώσεις. Περιμένουμε να το δούμε, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Και θα πρέπει να βρεθεί και μια λύση μετά για το πώς θα πληρωθούν όλα αυτά που έχουν μαζευτεί έτσι. Τώρα, η νέα σεζόν πώς θα ξεκινήσει, δηλαδή? Λέτε ότι αν δεν προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες αυτές που ζητάτε όπως πρέπει για την καταβολή των αποζημιώσεων, ίσως και κάποιες επιχειρήσεις στον χώρο του τουρισμού, στον χώρο των ξενοδοχείων να μην λειτουργήσουν. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σε μεγάλο βαθμό. Επαναλαμβάνω ότι οι επιχειρήσεις θέλουν κρίμα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Χάσαμε ένα Σεπτέμβριο και έναν Οκτώβριο που στην ουσία είναι τα χέρια των επιχειρήσεων, εντός εισαγωγικών τα χέρια των επιχειρήσεων. Χάθηκε αυτός τελείως. Δεν συζητάμε καν για τις εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα ξαναλειτουργήσουν στην καλύτερη περίπτωση τον Ιούνιο, από ό,τι φαίνεται, θα ξαναέχουν πελάτες. Και δεν συζητάμε για τα ξενοδοχεία της πόλης, τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία στερήθηκαν του βασικού εισοδήματος, που είναι τα συνέδρια και οι σχολικές εκδρομές που ακυρώθηκαν. Σας λέει επιστήμως ότι οι σχολικές εκδρομές σε αυτή την εκδρομασία έχουν πέσει στο 30% των περσινών σχολικών εκδρομών. Αντιλαμβάνεστε για τι οικονομική ζημία μιλάμε για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τα αποκριθούν πλέον. Και φυσικά, κύριε Ζαφύρη, δεν είναι όσα πρέπει να πράξουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις για να ανοίξουν και πάλι κανονικά και να επισκεφτούν, να υποδεχτούν τον κόσμο τους. Είναι και οι καταστροφές που υπάρχουν σε υποδομές, σε παραλίες. Είναι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει η απόσταση των αυτοκινήτων. Μάθαμε σήμερα ότι υπάρχει ένα κονδύλι και ένας εργολάβος ο οποίος θα αναλάβει να ψαρέψει, επιτρέψουμε την έκταση αυτοκίνητα από τις παραλίες και να τα συγκεντρώσει. Φυσικά αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της όλης ζημιάς. Οι Δήμοι πρέπει άμεσα να προβούν στην αποκατάσταση των παραλίων, ώστε να μπορούν οι πελάτες να απολαύσουν αυτό που απολαμβάνουν τόσα χρόνια στο πήλιο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Δυστυχώς οι βασικές εγκαταστάσεις και τα μεγάλα έργα, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας είπε ο κύριος Υπουργός, θα ξεκινήσουν, λέει αυτό, τον Ιούνιο, όπως έλεγα, τον Σεπτέμβριο. Άρα μέχρι τότε λοιπόν πρέπει να αποκατασταθεί πρόσβαση σε όλες τις περιοχές, ώστε από τον Μάιο να μπορούμε να λειτουργήσουμε πλέον κανονικά τις επιχειρήσεις μας. Έχει μείνει μόνο ένας μήνας. Μάλιστα, πολλά τα όσα απομένουν να γίνουν. Εμείς θα σας ευχηθούμε πάντως σε όλους να έχετε ένα πολύ καλό τριήμερο και το επόμενο να φτάσει η πληρότητα 100%. Αυτό ευχόμαστε πραγματικά. Μέσα σε όσα συμβαίνουν, τουλάχιστον αυτές τις μικρές ανάσες να πάρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ, κύριε Ζαφύρη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, τώρα σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε ξανά. Και πάλι μαζί σας, ελάτε τώρα να συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα μας, γιατί έχουμε αύριο την Παγκόσμια ημέρα στοματικής
της Υγείας αύριο 20 Μαρτίου και μια σειρά από δράσεις, από εκδηλώσεις. Ετοιμάζει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος της Μαγνησίας, ένας σύλλογος πάντοτε δραστήριος και πάντοτε στην πρώτη γραμμή για να προβάλλει αυτά τα ζητήματα. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ μαζί μας την πρόεδρο του Οδοντιατρικού Σύλλογου, την κυρία Κατερίνα Κλάρα. Γεια σας κυρία Κλάρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή παρακολουθή. Επίσης, σας βλέπουμε με φώτο την αφίσα για την Παγκόσμια ημέρα σωματικής υγείας, έτσι. Ακριβώς. Τώρα δεν με βλέπετε, έτσι. Σας βλέπουμε μια χαρά εμείς. Α, πάρα πολύ ωραία. Εμείς σας βλέπουμε μια χαρά. Βλέπουμε και την αφίσα πίσω. Ωραία. Επειδή μιλάω στο τηλέφωνο. Εντάξει. Ωραία. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε. Τέλεια. Λοιπόν, ακριβώς. Έχω την παρέα μου, λοιπόν, εδώ πέρα, όπως είδατε. Έχουμε τον Κάστορα Τούφη, που είναι η μασκότ της καμπάνιας για τα τρία επόμενα χρόνια της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Ο Κάστορας, λοιπόν, θα φέρει μηνύματα ακριβώς για να μας θυμίζει τη σπουδαιότητα της στοματικής υγείας. Και πόσο συνδεδεμένη είναι με τη γενική υγεία μας και γι' αυτό έχει το μήνυμα χαρούμενο στόμα, ίσως ένα χαρούμενο σώμα. Το λέτε σε κάθε περίπτωση ότι η σωματική υγεία έχει να κάνει γενικότερα με την υγεία του κάθε ανθρώπου και επειδή τα τελευταία χρόνια έχετε αναλάβει πάρα πολλές πρωτοβουλίες, προσπαθείτε, αν τουλάχιστον δεν μπορέσετε να βάλετε μυαλό σε ενήλικες, να περάσετε αυτά τα μηνύματα στα μικρά παιδιά και να γίνει πραγματικά βιωμά τους αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε σωματική υγεία καλή. Ακριβώς. Και σκεφτείτε βέβαια ότι και η καμπάνια της Παγκόσμιας Σωματικής Υγείας είναι στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, άρα δεν είμαστε μόνο οι Έλληνες, το ότι πρέπει να φροντίζουν το στόμα τους. Αυτό ίσως μας παρηγορεί λίγο. Αν και επειδή και εγώ είμαι χρόνια οδοντίατρος και χρόνια στην Ελληνική, μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, εμείς οι οδοντίατροι στην Ελλάδα πραγματικά παλεύουμε για να ξυπνήσουμε τον Έλληνα, τον ενήλικα, να φροντίσει το στόμα του. Και βέβαια τώρα προσπαθούμε, ξεκινώντας από το παιδί, όπως είπατε. Ναι, ναι. Εκεί είναι πιο εύκολα να μάθουν τα παιδιά και να γίνουν πια και είναι ενήλικες και να γνωρίζουν, χωρίς να χρειάζονται τα μηνύματα στη μεγάλη ηλικία. Αλλά έχετε καταφέρει πράγματα μέσα από αυτές τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που συχνά αναλαμβάνετε. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς τα στατιστικά μας στοιχεία δεν υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, γιατί όπως ξέρετε και με τον COVID δεν μπορέσαν να γίνουν έρευνες. Όμως τώρα ξεκινάει ένα ερωτηματολόγιο της ομάδας πρόληψης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για να μπορέσουμε να έχουμε λίγο μία εικόνα γενικά και της στοματικής υγείας αλλά και του ενδιαφέροντος που έχει ο Έλληνας για το στόμα. Απλά το ξέρουμε όλοι και το έχουμε ξαναδεί και από τον COVID και μετά ότι αυτό το κενό γενικά της πρόσβασης όλων των ανθρώπων στους γιατρούς και βέβαια και στους οδοντιάτρους δημιούργησε διάφορα δυστυχώς κακά αποτελέσματα. Και στη σωματική υγεία. Εμείς εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν από ενός έτους στον οδοντίατρο για έλεγχο, ότι σαφώς και οι ενήλικες πρέπει να θυμούνται το κάθε εξάμεινο έλεγχο, γιατί αυτό που λέμε ότι το στόμα είναι ο καθρέφτης της υγείας μας, είναι γεγονός, είναι αποδεδειγμένο πια ότι μπορούμε να διαγνώσουμε αρκετές ασθένειες, ότι πολλές ασθένειες έχουν επίπτωση στη στοματική υγεία και ο οδοντίατρος είναι εκεί για να φροντίσει και να εκπαιδεύσει τον ασθενή του ακριβώς για να έχει ένα χαρούμενο στόμα. Θέλουμε πρόληψη. Δεν θέλουμε θεραπεία. Αυτό ακριβώς το λέτε, το ξαναλέτε, γι' αυτό μιλάτε για έλεγχο. Δεν πηγαίνουμε στον οδοντίατρό μας όταν πια έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο, όταν νιώσουμε ένα πονόδοντο. Δεν είναι ο οδοντίατρος για να θεραπεύσει, για να μας απαλύνει από το πόνο. Είναι να κάνει έλεγχο. Να προλάβει να μην συμβεί τίποτα για να πονέσουμε. Πρέπει να σκεφτούμε ότι εντάξει, μια ίωση, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο να την προλάβουμε, να την κυκλοφορούμε με κόσμο κλπ. Μια περιδόνα όμως μπορούμε να την προλάβουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το δικό μας τομέα αυτό. Αλλά όχι μόνο. Ο
πρόβλημα, βοηθάει στους ασθενείς που πραγματικά θέλουν και δεν το έχουν ίσως καν και στεί, να σταματήσουν το κάπνισμα, που είναι τους βλαβές βέβαια όχι μόνο για το στόμα και όλη, το, για όλη την γενική μας υγεία, και για οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την διατροφή, με τη μάση, με τη φώνηση, οτιδήποτε. Όπως λέμε συνήθως, ότι από νωρίς μπορούμε να διαγνώσουμε τις ορθοδοτικές ανομαλίες, να φροντίσουμε ένα παιδάκι να μεγαλώσει με ένα πολύ ωραίο αρμονικό πρόσωπο, φροντίζοντας την ανάπτυξη του προσώπου, και βέβαια να φτάσουμε στους ενήλικες να προλάβουμε τον πόνο, τον χάσει κανείς την καθημερινότητά του, να χάσει την κοινωνικότητά του επίσης. Ξέρετε πάρα πολύ ότι πόσο άσχημο είναι ένας άνθρωπος με δόντια που λείπουν, πόσο μάλλον τελικά όταν κάποιος δεν έχει καθόλου δόντια. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Λένε οι ασθενείς μας πολύ φορές, 32 δόντια μας έδωσε, αλλά χαλάνε, ναι, είναι γεγονός. Θέλουν όμως μια πολύ μικρή φροντίδα. 2,5-3 λεπτά το πρωί και 2,5-3 λεπτά το βράδυ και λίγη φροντίδα στην πρόσληψη των φών, των... Αυτό είναι μόνο που ζητάνε τα δόντια μας. Αυτό είναι μόνο. Ακριβώς. Πολύ πολύ μικρό αυτό. Λοιπόν, αύριο αυτή την έχει η μέρα, η παγκόσμια ημέρα, αλλά και η Ελληνική Οδοντική Ομοσπονδία έχει κηρύξει όλο το 2024 έτος σωματικής υγείας. Ναι. Μετά από 30 χρόνια, το τελευταίο έτος που γιορτάσαμε σωματικής υγείας ήταν το 1994, που όπως καταλαβαίνετε τότε δεν είχαμε και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ναι, ναι. Κατόπου γινόντουσαν όμως πάρα πολλές εκδηλώσεις, περίπτραμε φυλάδια κλπ. Φέτος λοιπόν, σε όλη την επικράτηση την ελληνική, θα γίνονται συνέχεια εκδηλώσεις στη σωματική υγεία. Μας περιμένουν πολλά. Εδώ βέβαια, ακριβώς. Ναι, οπότε είναι αρχή λοιπόν η μέρα σωματικής υγείας για όλο τον υπόλοιπο χρόνο στην ουσία. Μάλιστα. Θα έχετε πολλά να δείτε ακόμα με στόχο την ευαισθητοποίηση του Έλληνα στη σωματική υγεία. Είναι η έναρξη λοιπόν. Για αύριο θα υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί ή όχι? Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλές συνεντεύξεις αυτές τις τελευταίες μέρες, σήμερα και αύριο. Και επειδή όλες οι εκδηλώσεις είναι συντονισμένες με σχολεία και σχολούς κλπ., δεν μπορέσαμε να έχουμε κάτι ειδικά για αύριο, αλλά αυτό έχουμε όλη τη χρονιά μπροστά μας. Είμαστε εδώ. Γίνεται και είμαστε διαθέσιμοι. Μάλιστα. Για οποιαδήποτε ομάδα, οποιαδήποτε ηλικία και ενδιαφέροντος, για να διδάξουμε τη σωματική υγιεινή. Μπράβο σας κυρία Κλάρα, μπράβο για άλλη μια φορά για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε. Η αρχή λοιπόν αύριο γίνεται, μας περιμένουν πολλές εκδηλώσεις. Εμείς θα είμαστε εδώ για να τις καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα μηνύματα που εσείς θέλετε να στείλετε. Έχουμε παντού. Έχουμε πολλούς συναδέλφους καλούς και πρόθυμους ακριβώς να δουλέψουν για την πρόληψη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, εννοείται. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα εμείς κυρίες και κύριοι προς το τέλος της σημερινής εκπομπής θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά εσείς μην πηγαίνετε. Έχουμε να παρακολουθήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του υποψήφιου ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΡ, του κ. Παναγιώτη Δημόπουλου. Ο κ. Δημόπουλος είναι καθηγητής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατέρχεται στην μάχη των ευρωεκλογών και λέει πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στον Βασίλη Παντήρη. Κατά απόγευμα από εμάς, πάμε να δώσουμε κοιτάξει στη συνέντευξη. Καταρχάς, να σταθούμε στο αν είναι κρίση ή όχι τις ευρωεκλογές. Ένα μήνυμα που έχει εκδοθεί επ' αυτού. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές πάντα ήταν κρίσιμες και οι ίδιες αυτές οι εκλογές σίγουρα είναι πολύ κρίσιμες. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα που κρίνονται οι θεσμοί ευρωπαϊκοί, μην ξεχνάμε ότι 85% των πολιτικών και στρατηγικών που αποφασίζονται στην Ευρώπη είναι εκείνες που καθορίζουν τη ζωή μας και επηρεάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, την ποιότητα ζωής μας στη χώρα μας. Και επομένως έχει σημασία οι ευρωπαϊκές εκλογές και ποιοι εκλέγονται στις ευρωπαϊκές εκλογές προκειμένου να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στη συνέχεια με εθνοκεντρικό τρόπο να εφαρμόσουμε ευρωπαϊκές μεθόδους στη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της συμμετοχής, γιατί έχουμε δεδομένα από προηγούμενες εκλογές αναμετρήσεις και σε εθνικές εκλογές που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αποστροφή του κόσμου. Αν υπάρχει συμμετοχή, θα λέγαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εποχής. Ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπεται για το θέμα της συμμετοχής προς τον κόσμο? Κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν,
αν καταφέρουμε και πείσουμε τους πολίτες ότι έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές, και αυτό θα προσπαθήσω και εγώ προσωπικά να κάνω μέσω της υποψηφιότητάς μου, αναδεικνύω τα θέματα με τα οποία κυρίως ασχολούμαι, που είναι τα θέματα τα περιβαλλοντικά, που καθορίζουν σε καθοριστικό βαθμό, σε σημαντικότατο βαθμό τη ζωή μας. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά να πείσουμε τους πολίτες ότι έχει σημασία η ψήφος τους και όχι η αδιαφορία σε αυτές τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα. Τώρα, ποιο λόγο να εμπιστευτεί το Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και την υποψηφιότητα γενικότερα και τη δική σας σε αυτές τις εκλογές ξανά ο ελληνικός λαός? Τι λέτε? Εντάξει, πρώτα απ' όλα για τη δική μου υποψηφιότητα, πρώτη φορά που υποβάλλω υποψηφιότητα στις ευρωπαϊκές εκλογές και οποιασδήποτε άλλες εκλογές, και το έκανα για τον εξής λόγο. Μέχρι τώρα όλοι διαπιστώνουμε τα προβλήματα, μιλάμε για ανακτοκρατία, εκλογενειοκρατία, δημοκρατία, όμως τα διαπιστώνουμε απλώς. Καθόμαστε σε συζητήσεις με συναδέλφους, τα λέμε. Εγώ λοιπόν αποφάσισα ότι πλέον πρέπει να πάρω ένα ενεργό ρόλο, να πάρω την τύχη στα χέρια μου, να ζητήσω την ψήφο των πολιτών, προκειμένου να δράσουμε, να αγωνιστούμε μαζί με τους πολίτες, να συνδημορφώσουμε πολιτικές, να ενημερώνουμε οι πολίτες, προκειμένου να καταφέρουμε να σπάσουμε το κατεστημένο και να έχουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Βουλή να εκπροσωπηθούμε με τον κύριο Δημοτοτρόπο. Το πάσω τώρα με τον Κονδυλάκη. Θα σας έλεγα ότι επιχειρεί να διαμορφώσει προτάσεις στο ελληνικό επίπεδο αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να σπάσουν τις διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ξέρετε, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές Δημοκράτες υπάρχουν τεράστιες αλλαγές και διαφοροποιήσεις. Πρόσφατα, ξέρετε, και έχει να κάνει και με την ΚΑΠ αυτό, αλλά και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά και με τον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, είχαμε μια στεναρή αντίδραση εκ μέρους των δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προκειμένου να μην περάσουν πολύ σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας και πώς να κάνουν τα οικοσυστήματα. Και αυτό σχετίζεται βέβαια και στη Θεσσαλία και στην περιοχή της Μαγνησίας και οπουδήποτε αλλού με τα θέματα κλιματικής αλλαγής, ανθεκτικότητα των υποδομών μας, ανθεκτικότητα του έντυπου της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα. Τώρα βεβαίως είμαστε στο Βόλο, στη Θεσσαλία, που εδώ δέχθηκαν μεγάλο πλήγμα της καταστροφικής πλήρης του Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλίας βεβαίως, και έχουμε πλέον την μελέτη των λανθών, οι οποίοι συγκεκριμένουν συγκεκριμένα μέτρα. Ποιο είναι το σχολείο γενικότερα, σίγουρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, φαντάζομαι θα έχει βρεθεί σε σημεία της περιοχής, ποιο είναι το σχολείο γενικότερα για την ανάκτηση αποκατάσταση της περιοχής το επόμενο διάστημα, το τι κάνει η κυβέρνηση και επίσης και για την μελέτη των λανθών? Εντάξει, είναι πολλά τα θέματα. Έχουν γίνει πολλές συσκέψεις, έχουν γίνει πολλές μελέτες. Υπήρχε μια μελέτη από δύο χρόνια πριν από το WWF με εξήμους επιστήμονες. Υπάρχει άλλη μελέτη τώρα που τη διάβασα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτ, με επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και υπάρχει και μελέτη αυτή που λέμε μελέτη των λανθών. Ανάμεσα στις δύο τελευταίες μελέτες, θα σας έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία. Υπάρχουν ωστόσο διάφορα θέματα τα οποία προσεγγίζονται με έναν τρόπο από την πλανητική μεριά, τα οποία νομίζω ότι έχουν να κάνουν ότι βάζουν κάποιους άλλους κυβέρνηση να πει πράγματα που δεν μπορεί εκεί να πει. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην βάμβακο καλλιέργεια και τη σχέση που υπάρχει με το εντατικό αποτύπωμα της καλλιέργειας βάμβακος. Και εδώ ξέρετε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα μύθο. Πράγματι, είναι η υδροφόρα καλλιέργεια του βάμβακου. Αλλά ταυτόχρονα, η υδροφόρα είναι όλε τι δυνατικέ καλλιέργειε. Δεν μιλάμε για ντομάτες, δεν μιλάμε για κυβευτικά ή για οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιο. Επομένως, ο τρόπο δεν είναι να διακόψουμε ή να εγκαταλείψουμε την καλλιέργεια βάμβακος. Τη στιγμή, μάλλον, τα τελευταία 20 χρόνια έχει ήδη υπάρξει τεράστια μείωση τη έκταση βάμβακος που καλλιέργεια στη Θεσσαλία. Από το 1,4 εκατομμύρια στρέμματα, περίπου έχουμε 800.000 κάτι στρέμματα τα οποία συνεχίζουν να καλλιεργούνται. Που βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με την μείωση των δυτικών αποθεμάτων, αν θέλετε, αλλά κυρίως νομίζω με την κατάληψη της γης από τους αγρότες. Γιατί υπάρχουν μειωμένες αποδόσεις, μειωμένες επιδοτήσεις και το καθεξής. Ωστόσο, για να καταλήξουμε, ξέρετε, να μειώσουμε την έκταση μιας καλλιέργειας βάμβακος που σχετίζεται με την παράδοση της αντικού κάπου. Έχουμε αγρότες οι οποίες έχουν επενδύσει, έχουμε επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει. Επομένως, είναι μια σειρά από παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και πριν αποφασίσουμε οτιδήποτε, να εφαρμόσουμε τρόπους που δεν σπαταλούμε με νερό, εξοικονομούμε νερό με κλειστά δίκτυα αγωγών μεταφοράς, με τρόπους ευθείου γεωργίας, με αισθητήρες που βάζουμε, με ρύθμιση του δευτικού νερού, το πότε πέφτει το νερό μας. Ακόμα στο ίδιο ρωτημάχη υπάρχουν πια τρόπους, ένα κομμάτι του χωραφιού μας έχει πιο ξέρες συνθήκες
χρειάζεται περισσότερο πλάσμα, ακόμα και λιγότερη ανάγκη για πόδισμα. Άρα θα εξαντλήσουμε όλα αυτά τα μέτρα προκειμένου να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Δεν μπορεί, ξέρετε, ελαφρά την καρδία και με βάση ότι είμαστε στην πίεση μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ τον προηγούμενο χρόνο, να φτάνουμε σε συμπεράσματα πάρα πολύ βιασμένα λόγω μιας μελέτης των ολαρχών. Η μελέτη που έχει υποκριθεί από πάνω στη Θεσσαλία που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, νομίζω έχει όλες τις πτυχές, όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό, μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το νερό, να μειώσουμε λοιπόν το υδατικό αποτύπωμα για τη βαβακοκαλλιέργεια και για όλες τις άλλες καλλιέργειες, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη των καλλιεργειών στο θεσσαλικό κάμπο, άρα βελτίωση τη ζωή των πολιτών που κοιτάζουν τώρα να ξανακινήσουν τη ζωή του πίσω και ταυτόχρονα βέβαια να φτιάξουν ένα βιώσιμο τρόπο συνολικότερα με έργα αντιπλημμυρικά, όχι μόνο να είχαμε τα μεγάλα φαραωνικά έργα υποδομών, αλλά και τα μικρά υγειονομικά έργα τα οποία στι αλλαγέ των μνών, του ιδιοκτήτε, φτιάχνουμε έργα μικρά φράγματα τα οποία κάνουν ανάσχεση των αμυντικών νερών που σημαίνει αυτό κάτι δίνουν τα νερά μα στι πλαγιέ των βουνών και στη συνέχεια με χαμηλή ροή κατεβαίνουν στι πεδιάδε και τι πλημμυρίζουν. Και βεβαίω σημαίνει και στην κάλα αυτή πολύ μεγάλη προσοχή για οτιδήποτε γίνει, γιατί πρώτα απ' όλα η κάλα είναι και ένα οικολογικό τόπο, λοιπόν με φυσικά οικοσυστήματα και ταυτόχρονα κομμάτια τα οποία θα πρέπει, αφού φύγουν τα πλημμυρισμένα κομμάτια, οι πλημμυρισμένε εκτάσει, θα πρέπει να αποδοθούν ξανά στην καλλιέργεια. Και για να κλείσω ένα σχόλιο για την υπόθεση που απασχολεί την επιχειρηματική σημαντικότητα μέλη του πόδιμου. Γενικότερα είχαμε εγώ και πατήσει διαγραφές αποχωρήσεις από την κούρσα των ευρωεκλογών. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Εντάξει, είναι πάλι ένα θέμα δημοκρατίας, τη διαδικασία προσωπικών στοιχείων σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Έχει πολλές διαβαθμίσεις. Δηλαδή, ξεκίνησε και σε μια κούρσα, λέει, τεχνητική τη λίστα. Ακούσαμε στην αρχή. Στη συνέχεια δεν υπάρχει ποτέ στοιχείο το επίπεδο εσωτερικό. Στη συνέχεια έχουμε παρατήσεις δύο γενικού γραμματέα, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραμματέα Απόδειμου Ελληνισμού. Ξέρετε, όλα αυτά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα έτσι, παίζει μεγάλο ρόλο πώς θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών και ευθύνη εδώ παρένει καθαρά την κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να παίζουμε ξέρετε, τα θέματα δημοκρατίας με τα θέματα θεσμών. Δυστυχώς, μου επιτρέψει μια και είμαστε στη Θεσσαλία πάλι, ο Πρωθυπουργός, όπως ακριβώς έκανε στα Τέμπη, όπου λίγα 24 ώρα μετά, ένα 24 ώρα μετά, βγήκε και έδειξε ανθρώπινο λάθος στο σταθμάκι, το ίδιο ήταν και εδώ. Αυτομάτως, πριν ακόμα γίνει έρευνα από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πριν ακόμα οι ιδιωτικές αρχές βρουν τους ενόχους, πώς έγινε αυτή η διαρροή στοιχείων, βγήκε και είπε, εμείς κάναμε δική μας έρευνα, η Νέα Δημοκρατία, και κατέληξε ότι αυτά τα δύο πολιτικά πρόσωπα να παρετούν και με αυτόν τον τρόπο να σταματήσουν να υπάρχει το γεγονός. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ξέρετε, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι μόνο ανάλυση πολιτικής ευθύνης. Το θέμα είναι να βρούμε με ποιον τρόπο λειτουργήσε αυτή η διαρροή, γιατί το ίδιο πράγμα που έγινε εδώ μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και να επηρεάσει το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ.